Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Στο αστυνομικό Μέγαρα Κοζάνης βρέθηκε σήμερα το πρωί, συνοδευόμενο από τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, υπουργός προστασίας του πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη, η οποία βρέθηκε στην περιοχή με αφορμή την χθεσινή ενδιαφέρουσα ημερίδα της ελληνικής αστυνομίας στη Δυτική Μακεδονία για το ρόλο της στην καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία. Ας δούμε το ρεπορτάζ. Στο αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης βρέθηκε σήμερα το πρωί η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη, η οποία επισκέφθηκε την περιοχή μας προκειμένου να δώσει το παρόν στη χθεσινή επιτυχημένη ημερίδα της Γενικής Αστυνομικής Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα τη συμβολή της αστυνομίας στην καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία. Η Όλγα Γεροβασίλη συνοδευόταν από τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγο Αριστίδη Ανδρικόπουλο, και έγινε δεκτή με θερμές εκδηλώσεις από τους αξιωματικούς αλλά και το προσωπικό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης αλλά και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κοζάνης. Αρχικά να σας πω ότι είμαι με μεγάλη χαρά στην Δυτική Μακεδονία, στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης, μετά από μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση χθες, στα πλαίσια της επίσκεψης και των συζητήσεων που κάνουμε με τον αρχηγό και με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις προσπαθούμε να φτάσουμε με σκοπό να συζητήσουμε από κοντά αυτά που έχουν να πούν εκείνοι και αυτά που έχουμε να πούμε εμείς. Τα οποία, όπως ξέρετε, όταν γίνονται συζητήσεις σε τέτοιο επίπεδο προφανώς έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα. Η εικόνα που έχω είναι ότι η αστυνομία και στη Δυτική Μακεδονία επιτελεί το ρόλο της με συνέπεια, με ήθος, με αποφασιστικότητα και συχνά με αυτοθυσία. Άρα είμαστε εδώ μόνο για να συντονίσουμε το πώς θα γίνει καλύτερα η δουλειά, η τόσο απαιτητική δουλειά, διότι είναι μια περιοχή που εκτός των άλλων φροντίζει την εθνική ασφάλεια. Άρα αυτά έχουν να πω όσον αφορά την επίσκεψη. Τώρα, σε αυτούς που απαντούν, που σχολιάζουν αν είναι ανεπαρκής η αστυνομία ή όχι, η πραγματικότητα είναι εδώ για να τους διαψεύσει και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το πω με λόγια. Ενδιαφέρουσα σίγουρα η δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη. Να καλησπέρισουμε στο τούτο του Top Channel το Δήμαρχο Κοζάνης, Λευτέριο Ιωαννίδη. Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη, να καλησπέρισουμε και τον Ζήση Πιτσιάβα. Καλησπέρα εσύ. Κύριε Δήμαρχε, ξεκίνησε πυρετοδός πλέον ο προεκλογικός αγώνας. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Νομίζω ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Βέβαια, μεσολαβεί το Πάσχα που θα κάνουμε ένα μεσαγωγικά διάλειμμα. Και μετά το Πάσχα, εκτιμώ ότι θα μπούμε οριστικά στην τελική ευθεία, όπου εκεί θα υπάρχει πλέον θα μπούμε με πολύ μεγάλη ένταση στον προεκλογικό αγώνα. Έχει κλείσει το ψηφοδέλτιο. Όχι 100%, αλλά είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσουμε. Ούτως ή άλλως έχουμε ακόμα αρκετές μέρες μέχρι την 5η του Μαΐου που θα καταθέσουμε την αίτηση με τον φάκελο, δηλαδή των υποψηφιοτήτων, στο πρωτοδικείο. Οπότε μέχρι την τελευταία στιγμή μπορεί να υπάρξουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Περιμένετε. Συγγνώμη τώρα. Αν έχει προγραμματίσει κάποια εκδήλωση, αλλά εσύ θες να ρωτήσεις. Όχι, προφανώς η ερώτηση δική μου είναι αν περιμένει την αποχώρηση κάποιου άλλου σχεδιασμού. Ή κάποιον άλλον. Η οποία συζητείται στο παρασκήνιο, την έχουμε αποκαλύψει και εμείς εδώ, χωρίς να πούμε ονόματα. Η οποία προφανώς σας ενδιαφέρουν κάποιοι υποψήφοι. Κοιτάξτε, εμείς την παρούσα στιγμή και μέχρι να υπάρξει κάποια επίσημη επί της ουσίας ανακοίνωση, γιατί δεν μπορούμε να λειτουργούμε με βάση τις φήμες ή τις συζητήσεις, δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε μάλλον τον προεκλογικό μας αγώνα με βάση όσους έχουν ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφοι. Ναι. Όταν θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, όταν θα υπάρξουν επί της ουσίας αλλαγές, τότε θα δούμε τι μετατοπίσεις μπορούν να γίνουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς σχεδιάζουμε τον προεκλογικό μας αγώνα στην βάση των όσων ξεκινήσαμε, στην βάση αυτών που δημοσίως ξέρουμε και από εκεί και πέρα περιμένουμε τις επόμενες μέρες αν τυχόν θα υπάρξουν αλλαγές. Είπε ο Παναγιώτης για εκδηλώσεις και πιάνω από κάτι που είπε προχτές ο συνυποψήφιος ο κ. Σταμανδράκος, ότι λέει είναι απαράδεκτο συνδυασμοί να παρουσιάζουν τους υποψηφίους τους σε μπαρ. Μάλλον εσάς εννοούσε. Σε μπαρ. Ναι, εξήγησε ότι πρέπει και να όχι στο κοβεντάριο, που είναι ο χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακούστε να δείτε τώρα, κάθε παράταξη επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με την οποία έχουμε διάφορα μοντέλα παρουσίασης υποψηφίων αυτό το διάστημα.
Ο καθένας κρίνεται και εξολογείται. Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω τα όσα είπε ο συνυποψήφιος. Εγώ θέλω να θέσω, απλά θέτω στην κρίση των πολιτών, τον τρόπο τον οποίο κινείται ο καθένας προεκλογικά. Εμείς ούτως ή άλλως, τις επόμενες μέρες, μετά το Πάσχα, θα κάνουμε μια παρουσίαση του συνόλου του ψηφοδελτίου, όταν αυτό θα ολοκληρωθεί στο 100%, όπου και εκεί θα κριθεί, νομίζω, και η ποιότητα της εκδήλωσης. Νομίζω όμως ότι προσπαθήσαμε όλο αυτό το διάστημα οι εκδηλώσεις μας να χαρακτηρίζονται από μια ποιότητα και από ένα έτσι καλό τρόπο παρουσίαση. Τώρα, αν κάποιοι συμφωνούν ή διαφωνούν, νομίζω είναι ένα θέμα προσωπικής αισθητικής ή προσωπικής κριτικής. Επίσης, εδώ ο κ. Σημανδράκος είπε ότι δεν έχει κανείς πρόγραμμα εκτός του ιδίου, σημειώνοντας ότι η σημερινή δημοτική αρχή δεν έχει κάνει τίποτα, αλλά ένα lifting του παλιού προγράμματος. Okay. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι αν θυμάστε, στην παρουσίαση που κάναμε στην αίθουσα της Ευξήνου Λέσχης, πέρα από την απολογισμό, σε κάθε τομέα υπήρχαν από κάτω και αναγκαίες προτάσεις. Το επόμενο διάστημα, που θα βγει και η ιστοσελίδα της Δημοτικής Κίνησης, θα υπάρχει αναλυτικά και το πρόγραμμα και οι προτάσεις μας. Σε δεύτερο επίπεδο, μπορώ να σας πω ότι ούτως ή άλλως τούτη η Δημοτική Κίνηση, τούτη η Δημοτική Παράταξη είχε καταθέσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα και το 10 και το 14 και πολλά από αυτά τα πράγματα μας δεσμεύουν ήδη. Νομίζω ότι, ξέρετε, εμείς είμαστε μπορούμε να πούμε μετά από 8 χρόνια, μια παλιά Δημοτική Παράταξη. Οφείλω να πω ότι οι πολίτες ξέρουν ποιους έχουν να κάνουν, ξέρουν τι να περιμένουν και ξέρουν πάνω κάτω τις βασικές καταστατικές ή τις προγραμματικές μας θέσεις, τις οποίες θα ξεδιπλωθούν ούτως ή άλλως και των πραγμάτων και το επόμενο διάστημα. Ακόμα και για το ΣΒΑΚ, το οποίο επισημάναμε εδώ, χαρακτηρίστηκε ως μακέτα και όχι ως πρόγραμμα, ας πούμε. Το ΣΒΑΚ είναι ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός, κύριε Πιτσιάβα. Είναι ένας σχεδιασμός για την Κοζάνη της επόμενης μέρας. Είναι ένας σχεδιασμός για το πού θέλουμε να πάμε. Εγώ θα σας πω απλά, χθες έγινε η μεγάλη εκδήλωση της ελληνικής αστυνομίας και των τόμων με αναπηρία. Εκεί έγινε ειδική αναφορά για το ΣΒΑΚ και ήταν για μας ιδιαιτέρως ικανοποιητικό το γεγονός ότι τα άτομα αναπηρία, τα οποία συμμετείχαν επί της ουσίας στην διαβούλευση που έγινε, εκφράστηκαν και εκφράζονται θετικά για το γεγονός ότι το ΣΒΑΚ είναι ένα σχέδιο που στοχεύει στην αύξηση, στην βελτίωση της προσβασιμότητας στην πόλη. Και έχει και άλλα πολλά χαρακτηριστικά. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο κυρίως επίσης στοχεύει στην βελτίωση της ελκυστικότητας της πόλης. Η Κοζάνη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει μια πιο βιώσιμη, πιο λειτουργική, πιο ελκυστική πόλη. Και αυτό ξεδιπλώνεται μέσα από το σχέδιο βιώσιμης της κινητικότητας. Είναι βεβαίως το μεγάλο σας project για την επόμενη τετραετία, το ΣΒΑΚ. Είναι το νούμερο ένα. Δεν θα έλεγα ότι είναι το νούμερο ένα. Κατά την άποψή μου, το νούμερο ένα project, θα έλεγα το νούμερο ένα κρίσιμο ζήτημα της επόμενης θητείας είναι η μετάβαση. Και θα πάμε αμέσως μετά σε αυτό. Το ΣΒΑΚ είναι ένα βασικό, θεμελιώδες. Όταν λέτε μετάβαση, για το καταλαβαίνει ο κόσμος, εννοείται τη μεταλλαγνική εποχή, έτσι, αυτό. Το ΣΒΑΚ είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τον σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Είναι, πώς να σου το πω, είναι το χαλί πάνω στο οποίο θα στήσουμε όλο τον υπόλοιπο σχεδιασμό. Να σας πω ότι μαζί με το ΣΒΑΚ ταιριάζει απόλυτα το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπλασης με την ανάπλαση του άξονα, του κέντρου, πλατεία Λασάνη, Οδός Ολύμπου, σιδηροδρομικός σταθμός. Και αυτό είναι ένα έργο ενταγμένο. Και τώρα θα το δούμε να ξεδιπλώνει, να υλοποιείται το επόμενο διάστημα με τις μελέτες σε μεγάλη έκταση, σχεδόν ολοκληρωμένες. Άρα, νομίζω ότι αυτό το οποίο οι πολίτες ξέρουν για μας είναι ότι έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο στίγμα και ένα πολύ συγκεκριμένο όραμα για την Κοζάνη. Έχετε ακούσει μια κριτική όμως για το ΣΒΑΚ. Σας έχει προβληματίσει και έχετε υπόψη 2-3 αλλαγές που ήδη μετά τους προβληματισμούς, την καλοπροαίρετη, ίσως από εγώ, κριτική σε πολλές περιπτώσεις, τις ενστάσεις, έχετε κατά νου αλλάξει 2-3 πράγματα και αν ποια είναι αυτά. Καταρχήν να πω ότι το ΣΒΑΚ είναι ένα δυναμικό εργαλείο, που σημαίνει ότι είναι ένα εργαλείο μακροπρόθεσμο, οπότε η αναθεώρηση και η επικαιροποίησή του είναι συστατικό χαρακτηριστικό του από τη φύση του. Δεύτερον. Σε πολλά διαστήματα εννοείται. Προφανώς. Και στην εξέλιξή του ακόμα. Και στην εξέλιξή του. Ναι. Προφανώς. Θα επικαιροποιηθεί, τίποτα δεν είναι στατικό στη ζωή. Mm-hmm. Σε δεύτερο επίπεδο, μην ξεχνάμε ότι μεσολάβησε από τότε που ξεκίνησε το ΣΒΑΚ, από το 2016 μέχρι σήμερα, μια εκτεταμένη διαβούλευση. Έχουν γίνει συζητήσεις επί συζητήσεων, ανοιχτές συζητήσεις. Δυστυχώς, πολλοί από αυτοί που σήμερα και θα τους δούμε το επόμενο διάστημα να μιλάνε για το ΣΒΑΚ δεν τοποθετήθηκαν τότε. Και είναι σημαντικό ότι τότε έγιναν πολύ ουσιαστικές και σημαντικές τοποθετήσεις που ενσωματώθηκαν στο ΣΒΑΚ. Είτε από τα επιμελητήρια, είτε από τα άτομα με αναπηρία, είτε από τους εμπορικούς συλλόγους και τον εμπορικό κόσμο. Έχουν γίνει και έχουν ενσωματωθεί πράγματα. Είτε ακόμα από τους ανθρώπους των ΚΤΕΛ και των αστικών ΚΤΕΛ. Σχεδιάζεται παράλληλα ένας ολόκληρος σχεδιασμός για την ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για βιώσιμη κινητικότητα χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς. Και το ξέρουν πολύ καλά
αυτό οι άνθρωποι των αστικών κτέλ που συμμετείχαν στο σχεδιασμό, που συμμετείχαν στη διαβούλευση και πολλά πράγματα που έχουν πει έχουν ήδη ενσωματωθεί. Εδώ τώρα δέχεστε όμως μια κριτική ότι δεν έχετε συνεννοηθεί με τη διοίκηση των κτέλ αστικών, ότι παίρνετε αποφάσεις μόνοι σας, ότι δεν ξέρω για κάποιο καπρίτσιο ίσως διώχνετε τον τερματικό σταθμό. Την αφετηρία. Την αφετηρία, συγγνώμη, από πλατεία Λασάνη. Τα ξέρετε τώρα, δεν χρειάζεται τώρα. Ξέρω πολύ καλά. Τι γίνεται ακριβώς εδώ τώρα. Και παραμένουν ενστάσεις. Και παραμένουν ενστάσεις, ακριβώς. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμό όπου να είναι όλοι χαρούμενοι. Ναι. Έτσι. Αυτό δεν είναι σχεδιασμό, αυτό είναι ευχολόγιο. Δεύτερον, ξέρουν πολύ καλά οι άνθρωποι των αστικών κτέλ ότι από το αρχικό σχέδιο του 2015 που παρουσιάστηκε, όχι του 2015, του 2014 από την προηγούμενη δημοτική αρχή που προέβλεπε. Κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε σήμερα. Σε σχέση με αυτό που έχουμε σήμερα, έχουν γίνει πολλά βήματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε ούτε μονολυθικοί, ούτε δογματιστές. Που σημαίνει ότι έχουμε ενσωματώσει και κάνουμε κι εμείς κάποιες υποχωρήσεις και έχουμε βελτιώσει σε σχέση με αυτό που ζητούσαν τα αστικά κτέλ, αυτό που ζητούσαν για την πλατεία Λασάνη. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέτε. Σαφώς αυτό το οποίο απαιτούν τα αστικά κτέλ δεν είναι και πολύ εφικτό να γίνει. Θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα και κυρίως στο σημείο που σήμερα είναι η μελέτη με τις αδειοδοτήσεις που έχουν περάσει, με όλη τη δουλειά που έχει γίνει, δεν μπορούμε να πάμε κάποια χρόνια πίσω. Άρα, αφενός δεν είμαστε μονολυθικοί ούτε δογματιστές και έχουμε μέσα από πολύ μεγάλη συζήτηση με τα αστικά κτέλ βελτιώσει ή αλλάξει, τροποποιήσει το αρχικό σχέδιο. Και σε δεύτερο επίπεδο, νομίζω ότι τα αστικά κτέλ κατανοούν ότι έχουν μια πολύ ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση, όπου ο καθένας κατανοεί τις θέσεις του άλλου χωρίς να συμφωνούμε απόλυτα, με στόχο να υλοποιήσουμε πρακτικές βιώσιμες κινητικότητες για όλους. Και νομίζω το καταλαβαίνουν αυτό οι άνθρωποι πάρα πολύ καλά. Μιλήσατε για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Είναι ένα προσωπικό σας στοίχημα, κύριε Ιωαννίδη. Γράψατε και ένα άρθρο χθες. Μιλήσατε για μια πρώτη νίκη. Ναι, το οποίο είναι λίγο πανηγυρικό. Έτσι. Ναι, και είναι λίγο, δεν ξέρω και αν είναι προεκλογικό δηλαδή. Σχολιάσαμε χθες. Εξηγήστε γιατί ακριβώς πραγματικά και πρακτικά. Θα πρέπει να περιμένει ο δημότης του Δήμου Κοζάνης. Ακριβώς. Γιατί γράφεται. Το πότε, έτσι. Γιατί... Γράφεται για χρήματα που μας αναλογούν το 2018, αν δεν κάνω λάθος. Και γράφεται ένα τεράστιο νούμερο. Δεν θέλω να το αμφισβητήσω, αλλά το να γράφεται από το να το πάρουμε, ξέρετε ότι είναι μια απόσταση. Υπάρχει όμως μια ειδοποιώς διαφορά. Υπάρχει ένας νόμος. Ναι, ναι. Και υπάρχει και μια κοινή υπουργική απόφαση. Θυμάστε στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε εδώ στο τραπέζι, μου θέσατε το ίδιο πρόβλημα και σας είπα ότι αναμένουμε την κοινή υπουργική απόφαση. Σωστό. Ήμουν πολύ σαφής και συγκεκριμένος σε αυτό που είπα. Η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία έβαλε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Είναι ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο και ως νέο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι σαφές ότι θα έχει προβλήματα και θα έχει δυσκολίες να αντιμετωπίσει, γιατί προχωράμε σε χαρτογράφητα νερά. Αλλά η θεσμοθέτηση αυτού του εργαλείου είναι ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή πρώτη αρχή για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα έχοντας κάποια δεδομένα. Το ζητούμενο δεν είναι ούτε, κύριε Πλιάτσου και κύριε Πτσιάβα, το 2018. Το ζητούμενο είναι αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο για τον σχεδιασμό μέχρι το 2030. Τα πρώτα πτά αποτελέσματα, δηλαδή να το πω απλά, τα πρώτα χρήματα. Πότε ο σχεδιασμός είναι, επειδή μίλησα και με τον ίδιο τον Υπουργό για αυτό το θέμα, είναι ότι όπως προβλέπει η ΚΙΑ για το 2018 μπαίνουν στο Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης το 6%. Αυτό είναι πάρα πολύ σαφές και συγκεκριμένο και πολύ θετικό κατά την άποψή μου. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε και να υπάρχει, και θέλω να το πω, επιτρέψτε μου γι' αυτό, μια πολιτική δέσμευση και των κομμάτων ότι θα συνεχίσει να υπάρχει το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Το έχετε κάνει, το έχετε. Το έχω εκφράσει ανοιχτά και δημοσίως. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και μάλιστα στην συζήτηση, όταν ξεκίνησε το 2015, είχαν γίνει συζητήσεις και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟΚ και σαφώς και με την κυβέρνηση για να. Πώς το λένε, αποδεχτούν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Και το 2015 και βουλευτές και του τότε ΠΑΣΟΚ είχαν εκφραστεί υπέρ του Εθνικού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, θετικά. Άρα νομίζω ότι μπορεί να έχει μια διακομματική αποδοχή και να είναι ένα καλό εργαλείο. Τώρα, το επόμενο διάστημα θα πρέπει, δεν είναι ένα σχεδιασμό που έχει να κάνει με το Δήμο, είναι ένα σχεδιασμό που έχει να κάνει κυρίως με το Υπουργείο. Θα πρέπει να βγουν προσκλήσεις. Αν θα διαβάσετε την κοινή υπουργική απόφαση, περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν, είτε αφορούν την πρωτογενή τομέα, είτε τις ενεργειακές κοινότητες, είτε την επιχειρηματικότητα. Αναφέρονται και πιο συγκεκριμένα έργα. Ακριβώς η ερώτηση που σας έκανα για την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη συζήτηση, πότε. Και, δηλαδή, ο Δήμος μπορεί να είναι πανέτοιμος. Δεν θέλω να το αμφισβητήσω, αλλά. Πού να την καταθέσει την πρόταση, στο πουθενά. Ωραία. Ναι. Επειδή δεν έχετε δίκιο ότι δεν μπορεί να καταθέσει την πρόταση στο πουθενά, αυτό είναι το επόμενο βήμα. Είναι να βγουν προσκλήσεις από το Πράσινο Ταμείο, που θα είναι αυτός που θα διαχειριστεί τα χρήματα αυτά, έτσι ώστε οι φορείς να καταθέσουν προτάσεις για την υλοποίηση έργου. Έτσι, το σχέδιο είναι το πράγμα είναι πολύ σαφές και συγκεκριμένο. Ευελπιστώ ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρχει αυτή η ετοιμότητα ή θα πρέπει να υπάρξει αναγκαία προετοιμασία. Και σε δεύτερο επίπεδο, το αναφέρει και η κοινή υπουργική απόφαση, όσοι πόροι δεν απορροφηθούν, δεν χάνονται, μεταφέρονται στην επόμενη χρονιά.
Μάλιστα. Τώρα υπάρχουν μεγάλα ζητήματα. Πώς ακούτε προτάσεις ή ξέρω εγώ απόψεις που λένε ότι την επόμενη μέρα ο Δήμος Κοζάνης και η πόλη δεν θα έχει αδέσποτα? Είναι κάτι που σας ανησυχεί, γιατί μάλλον δεν το καταφέρατε εσείς, ας πούμε, δεν ξέρω. Καταρχήν, όταν κάποιος καταθέτει μια πρόταση, mm-hmm. τουλάχιστον αυτό ξέρω εγώ και νομίζω με αυτό το σκεπτικό κινούμαστε όλα τα χρόνια, δεν καταθέτει απλά μια πρόταση ευχής, οφείλει η ευχή, γιατί πρόκειται περί ευχής αυτό, mm-hmm. να συνοδεύεται από μια τεκμηριωμένη διαδικασία. Δηλαδή, με ποιον τρόπο θα εξαφανιστούν τα σκυλιά την επόμενη μέρα? Η νομοθεσία είναι σαφής. Τα πράγματα που ο καθένας μπορεί να κάνει συγκεκριμένα. Ναι. Θα κάνει αυτά ή θα κάνει κάτι άλλο? Περισσότερες στηρώσεις, πρόσληψη κτηνιάτρων, το κτηνιατρίο στο κέντρο της πόλης, mm-hmm. στην πόλη μέσα. Για συμβολικούς λόγους. Περισσότερες στηρώσεις mm-hmm. και μεγαλύτερη ενημέρωση mm-hmm. και βαρύτητα στα προγράμματα υιοθεσίας. Είναι μερικές από τις λοιπόν, προτάσεις. Να σας πω λίγο το εξής. Οι στηρώσεις, ξέρετε, επειδή το πρόβλημα είναι λίγο πιο βαθύ, εγώ άκουσα, είδα όλες τις προτάσεις για τα δέσποτα και τις είδαμε πολύ προσοχή, mm-hmm. χωρίς να υποτιμήσω τίποτα. Θεωρώ ότι κάποιες από αυτές έχουν ένα ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι οι περισσότερες δυστυχώς δεν έχουν, πώς να το πω, δεν πατάνε σε ένα ρεαλισμό. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι έχουν καλή προαίρεση. Άσχετα αν είμαστε στην προεκλογική περίοδο. Πλην όμως, αυτή τη στιγμή ο Δήμος διαθέτει πάνω από 100.000 ευρώ για όλη αυτή την ιστορία. Κατασκευάζει. Ευρώ το μήνα. Το χρόνο. Το χρόνο. Το χρόνο. Κατασκευάζει ένα δημοτικό κτηνιατρίο. Δεν το υπόθηκε, ας πούμε, να γίνει στον χώρο του Ρωμαρέλη. Μα για να γίνει στον χώρο του Ρωμαρέλη, υπάρχουν πολεοδομικά ζητήματα και δεν μπορεί να γίνει στον χώρο του Ρωμαρέλη. Mm-hmm. Δεν το κάναμε κάπου αλλού γιατί είχαμε ένα κτίριο και θέλουμε να το αξιοποιήσουμε. Εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια να γίνει στο Ρωμαρέλη και αυτό δεν έγινε. Π.χ. να γίνουν περισσότερα κλουβιά. Δεν είχε καμία λογική να κάνει περισσότερα κλουβιά όταν με βάση νομοθεσία θα πρέπει τα ζώα να μένουν στον χώρο αυτό 5-6 μέρες. Έτσι, η πρόσληψη περισσότερων κτηνιάτρων για περισσότερες στηρώσεις προϋποθέτει να έχεις το κτηνιατρίο. Εμείς τώρα θα έχουμε κτηνιατρίο και θα λειτουργήσουμε πάρα πολύ με τους εθελοντές κτηνιάτρους. Οι περισσότερες βέβαια στηρώσεις προϋποθέτουν περισσότερα, πώς να το πω, συνεργεία περισυλλογής. Κάτι που δεν υποτυπώθηκε. Έτσι, μιλάμε για μια διαδικασία η οποία είναι λίγο ατέρμονη. Και κυρίως για να προσεγγίσουμε το πρόβλημα ουσιαστικά και μακριά έτσι από την προεκλογική ευχολογία, θα πρέπει να δούμε πώς δημιουργούνται τα δέσποτα. Και εδώ υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν κυρίως με το Δήμο. Έχουν να κάνουν με το θεσμικό πλαίσιο, έχουν να κάνουν με πολλούς παράγοντες γύρω από, και όχι μόνο από το Δήμο, έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά του κόσμου, γιατί εμείς μπορούμε να μαζέψουμε αδέσποτα από μια περιοχή και να πάμε να τα στηρώσουμε ή να τα μεταφέρουμε σε μια άλλη περιοχή. Αλλά πολύ σύντομα αυτή η περιοχή ξανά έχει αδέσποτα. Τι θα κάνουμε? Ποια είναι η επιλογή αυτών που λένε ότι εγώ θα καθαρίσω την περιοχή από αδέσποτα? Έτσι. Ο Δήμος, και πιστέψτε με, έρχονται εκπρόσωποι άλλων Δήμων για να δουν πώς λειτουργούμε στο κομμάτι με τα αδέσποτα. Αντιλαμβάνομαι ότι η κατάσταση δεν είναι ιδανική στην πόλη και στα χωριά. Πλην όμως, ο Δήμος κάνει σε επίπεδο Δήμων, ίσως είμαστε από τα πολύ καλά παραδείγματα. Επισήμανε ο Παναγιώτης προχτές ότι στην ημερίδα που κάνατε μαζί με το ΓΕΟΤΕ δεν παραβρέθηκαν μόνο από 30 άτομα. Αυτό δεν είναι μια ανησυχητική κατάσταση? Και κανείς εκ των συνυποψηφίων. Είναι. Εγώ θέλω να αξιολογήσω, επειδή ήμουν σε όλη την εκδήλωση, ήταν καταρχήν πάρα πολύ καλή εκδήλωση. Mm-hmm. Οι εισηγήσεις ήταν ιδιαίτερα προσεγμένες και κατατοπιστικές και νομίζω προσέγγισαν το ζήτημα με τον απόλυτο σεβασμό και ρεαλισμό που απαιτείται. Και κυρίως προσεγγίστηκε το θέμα και επιστημονικά αλλά και νομοθετικά. Εγώ, ναι, όντως δεν είχε την προσέλευση που θα θέλαμε. Να δεχτώ ότι ίσως δεν κάναμε την προβολή που θα έπρεπε. Αυτό να πω ότι ίσως οφείλεται ένα μέρος της μη μεγάλης προσέλευσης και σε αυτό. Αλλά θεωρώ ότι δεν οφείλεται μόνο σε αυτό. Ενίοτε αρκούμαστε στα ευχολόγια και ξέρετε, πολλοί από αυτούς οι οποίοι λένε διάφορα ευχολόγια, όταν φθούνε μπροστά να τα πούνε αυτά σε ανθρώπους που ξέρουν, αντιλαμβάνω ότι θα αποτυπωθεί η γύμνια των προτάσεων τους. Ναι, θα ήταν δόκιμο να ακούγαμε πολλές από αυτές. Κάποιοι λαϊκίζουν πάνω στο θέμα των αδέσποτων? Λαϊκίζουν. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω την έννοια τη λέξη λαϊκίζουν. Πιθανόν και να λαϊκίζουν. Θα έλεγα όμως ότι οι προτάσεις αυτές δεν χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό και από τεκμηρίωση. Πάντως, επειδή εσύ είστε ο Δήμαρχος, αν βάζετε έναν βαθμό σε αυτήν την υπηρεσία, γιατί και αυτό ουσιαστικά υπηρεσία είναι, ή υποχρέωση αν θέλετε. Θα βάζετε καλό βαθμό στη διαχείριση? Θέλω να διακρίνουμε λίγο ένα ζήτημα. Mm-hmm. Όταν λέτε να βάλω ένα βαθμό με βάση ποιο δεδομένο. Είστε ικανοποιημένος προσωπικά ως Δήμαρχος? Προφανώς δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλά δέσποτα. Ναι. Θα ήμουν τρελός αν έλεγα για τέτοια. Από την άλλη όμως μπορώ να
αποδείξω και είμαι τεθειμένος και πολλοί από τους συνυποψηφίους μου νομίζω έχουν πάει στις υπηρεσίες και έχουν δει πολλά πράγματα, ότι ο Δήμος καταβάλει την μέγιστη δυνατή ή μάλλον μια πολύ σημαντική προσπάθεια για να λύσει το πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα θεσμικού πλαισίου και δεν έχει να κάνει μόνο το Δήμο. Πρέπει οποιοδήποτε μιλάει για τα δέσποτα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να διαβάσει την νομοθεσία για να κατανοήσει μέχρι πού μπορούμε να κινηθούμε. Π.χ. η λογική, εγώ λέει θα βγω και θα μαζέψω τα δέσποτα όλα. Πού θα τα πας, τι θα τα κάνεις και αν τα πάρεις ποιο είναι το επόμενο βήμα. Και αν ξαναέρθουν αδέσποτα γιατί υπάρχουν 10 συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν παράνομα καταφύγια, τι θα κάνεις. Έτσι, πρέπει να δούμε λίγο λοιπόν το ζήτημα ρεαλιστικά, ουσιαστικά και να επισημάνουμε και το εξής, ότι σχεδόν το σύνολο ή πολύ μεγάλος αριθμός ελληνικών πόλεων έχουν αντίστοιχο πρόβλημα. Δυστυχώς μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο έχει εθνικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι κάτι που μας τιμά σαν κοινωνία, αλλά ξέρω ότι ο Δήμος Κοζάνης τα τελευταία χρόνια έχει καταβάλει πολύ σημαντική προσπάθεια, ακόμα και μέσα στη συγκρουσιακό περιβάλλον που κινηθήκαμε. Δικαστήρια, ανακοινώσεις, δελτία τύπου. Ξέρετε τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε βελτιώσει την απόδοσή μας και έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Και νομίζω ότι τα συγχαρητήρια δεν αξίζουν στην Δημοτική Αρχή, αλλά κυρίως στους υπηρεσιακούς, οι οποίοι πραγματικά αγωνίζονται κάθε μέρα με πολύ δύσκολες συνθήκες. Κύριε Δήμαρχε, προχθές εδώ ο κύριος Λάζαρος Μαλούτας, επίσης σημαντικός διεκδικητής του Δημαρχιακού Θόκου εκ νέου, όταν ρωτήθηκε εδώ από τον συνάδελφο Ρίτα Τσιούρα για τα τρία λάθη κατά τη δική του άποψη τη σημερινή Δημοτική Αρχή, ανέφερε λάθος ένταξη έργων, λάθος έργα στο τοπικό πόρο ανάπτυξης, έλλειψη διεκδίκησης σε μια σειρά ζητημάτων και ειδικά την πολιτική σας απέναντι στο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ουσιαστικά λέγοντας ότι η πόλη θα χάσει φοιτητές. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Το πρώτο ήταν, αν θυμάμαι καλά, για το τοπικό πόρο. Τα έργα σας κατηγορούν ότι δεν υπάρχουν αναπτυξιακά και μεγάλα έργα, αλλά πάνε, όπως είπε, σε πεζοδρόμια. Θα σας πω μόνο το εξής. Ποια είναι η διαφορά δική μας με τον κύριο Μαλούτα. Όταν εμείς ήμασταν αντιπολίτευση, δεν αρκόμασταν μόνο στο να λέμε τι δεν κάνει καλά η Δημοτική Αρχή, καταθέταμε προτάσεις. Όταν συζητήθηκε. Είναι σκληρά η αντιπολίτευση του κ. Μαλούτα. Προφανέστατα. Όταν συζητήθηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Δήμου Κοζάνης το 2011, αν θυμάμαι καλά, ή 2012, εμείς ήμασταν οι μόνοι που στην δημόσια διαβούλευση που έγινε καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων. Σήμερα δυστυχώς ο κ. Μαλούτας κατά βάση αρέσκεται στο να αναδεικνύει το τι πιθανόν κατά την κρίση του δεν έχουμε κάνει εμείς. Ή τι έχουμε κάνει λάθος κατά το πώς το νομίζει αυτός. Ως προς τον τοπικό πόρο, εγώ μπορώ να πάρω τα έργα και να δούμε ένα-ένα. Πιθανόν και κάποια να μην εντάσσονται πλήρως στη φιλοσοφία του πόρου. Αλλά θέλω να επισημάνουμε κάτι. Και πήραμε μια πολιτική απόφαση στην αρχή της θητείας μας. Αξιοποιήσαμε τον πόρο για να στηρίξουμε κυρίως και πολύ σημαντικά έργα στις τοπικές κοινότητες. Τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά τον Καλλικράτη, και δεν θέλω να κάνω κριτική τώρα, έχει να κάνει και με αντικειμενικές δυσκολίες που έχουν να κάνουν με τη μείωση της χρηματοδότησης, με τα προβλήματα του Καλλικράτη, έτσι. Σαφώς και υπάρχουν και λειτουργίες και λάθη της προηγούμενης περίοδου, αλλά δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Οι τοπικές κοινότητες βιώσανε μια πολύ μεγάλη απαξίωση. Ναι, ήταν στρατηγική μας επιλογή να στηρίξουμε με έργα καθημερινότητας, θέλω να πείτε, ποιότητα ζωής, όχι αναπτυξιακά, τις τοπικές κοινότητες. Μπορεί να διαφωνεί κανείς ή να συμφωνεί με αυτά. Αλλά είναι μια στρατηγική επιλογή η οποία κρίνεται. Σε δεύτερο επίπεδο, αν θέλουμε να μιλήσουμε για τον τοπικό πόρο και να βάλουμε το δάχτυλο εκεί που πονάει, πρέπει να μιλήσουμε για το θεσμικό πλαίσιο του πόρου. Και ήμουν από τους πρώτους, ίσως ο μόνος εδώ, ο οποίος λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε το θεσμικό πλαίσιο του πόρου και να το διασυνδέσουμε με την κουβέντα που κάναμε για το Ταμείο Δικής Μετάβασης. Αυτά πρέπει να αποτελέσουν ένα κοινό καλάθι που θα χρηματοδοτήσουν συγκεκριμένα πράγματα. Μπορείτε να μας πείτε όμως ένα έργο κεφαλαιόδες, έστω θα μπορούσατε να δει δύο που έχετε εντάξει στον τοπικό πόρο το οποίο θα το χαρακτηρίζετε ως το πιο. Εγώ θα σας αναφέρω μόνο τα έργα των αρδευτικών. Αυτή τη στιγμή υλοποιούνται έργα αρδευτικών σε όλη την έκταση του Δήμου. Τις επόμενες μέρες θα απορριφθεί επόμενο έργο με χρηματοδότηση από τον τοπικό πόρο, όπου ξέρετε ότι οι αγρότες της περιοχής θα αναζητούσαν ένα γωνίος. Σε ποιο μέρος, σε ποιο. Στην περιοχή της Λίμιας. Της Ελλήμιας. Αλλά έχουμε αρδευτικά σε όλη την έκθεση του Δήμου. Στον Πολύμηλο, στα Καραγιάννια, στην Ελλήμια, στον Ελίσποντο. Δεν έχω πρόχειρα τη λίστα. Όχι, εντάξει. Να πάμε και στα δύο άλλα ζητήματα. Έλλειψη διεκδίκησης. Περιμένω να πω ότι επί δική σας θητείας θα χαθούν φοιτητές από την πόλη. Και θα φτάσουμε σε αυτό. Εγώ θέλω να δούμε λίγο ποιο είναι το πλαίσιο της διεκδίκησης. Τι δεν έγινε, τι δεν διεκδικήθηκε συγκεκριμένα από τον κ. Μαλούτα. Συγκεκριμένα. Και να το συζητήσουμε. Γιατί όλα αυτά λέγονται μεμονωμένα. Θα μπορούσε να πει κάποιο, α πούμε. Έχει μείνει στάσιμη η ιστορία της μετακατάστασης ακρίβεια. Και για το Πανεπιστήμιο. Η Ποντοκόμη, ας πούμε. Όχι, Ποντοκόμη, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Στην Ποντοκόμη, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει. Είναι η ιστορία με τη μεταφορά των πυλώνων. Η ιστορία της μεταφοράς των πυλώνων εκκρεμεί από το 2000.
9. Σαφέστατα δεν είναι δικό σα ζήτημα μόνο. Ακριβώς. Απλά είστε 5 χρόνια και εσεί δεν έχετε κάνει. Συμφωνώ, θα αναλάβω το μέρο τη ευθύνη. Πλην όμω. Λέω, λέμε, τι θα μπορούσε να πει κάποιο ενδεχομένω. Το θέμα τη Μοντοκόμη, να σα πω ότι το επόμενο διάστημα προχωράμε στην δημοπράτηση τη δεύτερη φάση των έργων υποδομή. Αισιοδοξώ για το θέμα των πυλώνων. Αισιοδοξώ, δεν θέλω να κάνω κάποια δέσμευση τώρα. Ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε θετικέ εξελίξει ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Είναι ενταγμένο στο δεκαετέ. Του ΑΔΜΙΕ και μάλιστα από τη συζήτηση που έχουμε με τον ΑΔΜΙΕ, ένα έργο το οποίο, αν βρεθεί χρηματοδότηση, σε 1,5 χρόνο θα έχει γίνει. 2 το πολύ. Έτσι. Το πρώτο κομμάτι είναι το δύσκολο, η χρηματοδότηση πάντως. Προφανώς. Το οποίο δεν είναι θέμα του Δήμου. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν το λύσαν αυτό κάποιοι όταν η ΔΕΗ είχε πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Τώρα η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή είναι σε τραγική κατάσταση. Ισχύει. Ισχύει. Ναι. Και η αλήθεια είναι, για να το δούμε, ότι δυσκολεύεται να χρηματοδοτήσει το έργο. Εκεί είναι η ουσία. Και η δική μας πίεση ήταν, είναι και θα παραμείνει στο να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, να βρεθεί χρηματοδότηση. Από πού είναι και να βρεθεί και να γίνει. Και ευελπιστώ ότι θα γίνει. Θεωρώ ότι κάναμε μια τεράστια, διενύσαμε μια τεράστια απόσταση στο ζήτημα της μετεκατάστασης. Και θεωρώ ότι και αυτό το ζήτημα θα το λύσουμε. Αξίζει πανεπιστήμιο... να κάνουμε μια συζήτηση μόνο για τη μετεκατάσταση. Ναι, φυσικά. Για τη μετεκατάσταση της Ακρινής, ξέρετε ότι έχω συγκρουστεί ευθέως για το θέμα. Και θα υπάρξει... Κύριε Δημαρχέ, έχετε μιλήσει και για εμπεγμό, έχετε πει και διάφορα για τη ΔΕΗ. Συμφωνώ, αλλά εδώ τώρα η κάτοικη δεν ξέρω πότε θα πάτε στην Ακρινή για την περιοδία σας εννοώ. Ήμουνα προχθές. Ναι, ναι, οκ, okay, αυτό θέλω να πω. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να αποδέχονται τώρα ότι εντάξει, μίλησε ο Δήμαρχος για εμπεγμό, η οχή, ο Περιφερειάρχης, οι βουλευτές. Βλέπουν μια κοροϊδία. Και έχουν να κάνουν τον Δήμαρχο, έχουν να κάνουν τους βουλευτές και με τον Περιφερειακό. Συμφωνώ απόλυτα. Πλην όμως πρέπει ο καθένας να απολογηθεί για το ότι έχει πράξει. Εγώ ήμουν πολύ σαφής και πολύ διεκδικητικός και πολύ ειλικρινής και έντιμος με όλους. Και με τους πολίτες και νομίζω ότι οι πολίτες θα το καταλάβουν και θα το αναγνωρίσουν. Για το ΔΕ Πανεπιστήμιο, θεωρώ ότι εδώ προσπαθούμε να κάνουμε το άσπρο μαύρο. Είχαμε μια ιστορική συζήτηση αυτό το διάστημα για το Πανεπιστήμιο. Και το δίλημα δεν είναι αν θα έχουμε. Ξέρετε, 100 φοιτητές λιγότερους ή περισσότερους. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχουμε λιγότερους φοιτητές. Αλλά το κρίσιμο ζήτημα με αφορμή τη συζήτηση για τη συγχώνευση είναι αν θα έχουμε πανεπιστήμιο στη Δυτική Μακεδονία ή όχι. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Κανείς δεν κατάλαβε, ή ο κύριος Μαλούτας ή οποιοδήποτε άλλος δεν κατανόησε ότι αυτό ήταν το κρίσιμο διακύβευμα. Γιατί τα πανεπιστήμια δεν διαμορφώνονται με διοικητικές αποφάσεις. Τα πανεπιστήμια διαμορφώνονται με βάση ακαδημαϊκά δεδομένα και με τη σύγκρουσή τους με την πραγματικότητα. Όταν αυτή τη στιγμή πλησίων της Δικοζάνης, στα Γιάννενα, στο Ιόνιο, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, γίνονται πολύ μεγάλα και δυνατά πανεπιστήμια, αν εμείς παραμέναμε στάσιμα, ελόχευε ο κίνδυνος σε λίγα χρόνια να μην είχαμε καν τρίτο βάθμιο εκπαίδευση. Ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη αυτού του πράγματος. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι η Δυτική Μακεδονία και η Κοζάνη ειδικότερα βγαίνει απόλυτα ενισχυμένη από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και θα ήθελα να πω κάτι και για όλους όσους το αμφισβητούν. Προκαλέσαμε μια συζήτηση με τον κύριο τον ίδιο τον Υπουργό εδώ. Το έχει ζητήσει και η αντιπολίτευση να κάνουμε μια συζήτηση. Ζητήσαμε να έρθει ο ίδιος ο Υπουργός για να τεθούν ενώπιον του όλες οι συνστάσεις. Όπως και στη συζήτηση προχθές, έτσι και εκεί, ουδείς από την αντιπολίτευση, από τους άλλους υποψηφίους, συνυποψηφίους δεν βρέθηκε πλην ενός, πλην του κ. Φέρη, να τα πει εκεί. Όχι στην ευκολία της προσωπικής συνέντευξης. Εκεί, μπροστά στους ακαδημαϊκούς και μπροστά στον Υπουργό. Και να πω ότι εκεί ήταν όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα και εκφράστηκε. Η Κοζάνη λοιπόν βγαίνει κερδισμένη κυρίως μέσω ενός πολύ ισχυρού πολυτεχνείου που δεν το είχε και πλέον μπορεί να το έχει και πάνω σε αυτό να χτίσει ένα βιώσιμο, ισχυρό και λειτουργικό πανεπιστήμιο. Απαραίτητη δείξη εδώ. Ο κ. Μαλούτας επίσης είπε, πριν πάμε σε δύο ακόμη μικρά ζητηματάκια, όσο πιο σύντομα μπορείτε, είπε κάτι ενδιαφέρον ο κ. Μαλούτας το Σάββατο εδώ για τις συνεργασίες ανάμεσα στην πρώτη Κυριακή και στη δεύτερη. Ουσιαστικά ο κ. Μαλούτας, ναι, θα συζητήσουμε και εκεί θα δούμε υπό όρους. Αν κάποιος θέλει κάποια αντιδημαρχία ή κάποια άλλα πράγματα. Η δική σας άποψη ποια είναι? Η δική μου άποψη είναι ότι η συζήτηση για να μπορέσει, μιας και πλέον μπαίνουμε στον αστερισμό της απλής αναλογικής, η δική μας άποψη είναι ότι θα πρέπει οι όποιες συζητήσεις και συμφωνίες να μην έχουν μόνο περιεχόμενο ανταλλαγής αντιδημαρχιών, προφανώς θα υπάρχει αυτό, αλλά κυρίως να έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι βιώσιμο το οποιοδήποτε σχήμα διαμορφωθεί και να μπορέσει να διοικηθεί ο Δήμος. Με λειτουργικότητα αλλά και με ένα όραμα να υπάρχει να προηγηθεί μια πολιτική συζήτηση και κυρίως μια πολιτική συμφωνία. Όχι σε όλα, θα υπάρξουν συμβιβασμοί. Αυτό είναι εξάλλου πολιτική. Ωραία. Βλέπετε εσείς έναν από τους συνδυασμούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μπορεί, κατά τη γνώμη σας, να συζητήσετε καλύτερα και θα θέλατε ενδεχομένως ως πρώτος συνδυασμός, εφόσον μιλάμε σε αυτό το επίπεδο τώρα,
να συνεργαστείτε αύριο, γιατί προφανώς δεν νομίζω να πιστεύετε ότι θα υπάρξει νικητής από την πρώτη Κυριακή, έτσι. Καταρχήν, η συζήτηση αυτή δεν είναι απαραίτητο να γίνει μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Μπορεί να γίνει τώρα. Όχι, μπορεί να γίνει μετά και την δεύτερη Κυριακή και έχουμε όλο το περιθώριο στη διάρκεια του καλοκαιριού να διαμορφωθούν οι αναγκαίες συνθήκες και οι όριμες συνθήκες. Εμείς ρωτάμε με αντάλλαγμα τις ψήφους που κουβαλά κάποιος ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη Κυριακή. Επειδή αυτό μπορεί να το βρει και η κάλπη. Θα συμφωνήσω κάτι με τον κύριο Μόλτ. Κανείς δεν κουβαλάει ψήφους. Μιλάμε για πολίτες οι οποίοι θα κληθούν να ψηφίσουν με βάση αυτά που θα ακούσουν από τους αντιπάλους. Δεν είναι οι ψήφοι κουκιά για να τα μεταφέρουν. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Επαναλαμβάνω, για να έχει στοιχεία βιώσιμότητα σε αυτό το πράγμα, θα πρέπει να γίνει με πολιτικούς όρους. Θα μου πείτε ποιους από όλους βλέπεις. Δεν μπορώ να σου πω τώρα ποιους από όλους βλέπω. Εκτιμώ όμως ότι θα υπάρξουν και δυνάμεις με τις οποίες θα κάτσουμε να συζητήσουμε κάτω και να δούμε σημαντικά ζητήματα για το μέλλον του τόπου. Δεν έχει καμία λογική να συζητήσουμε μόνο για το ποια αντιδημαρχία θα πάρει ο καθένας, αν διαφωνούμε σε θεμελιώδη ζητήματα. Ή αν δεν τα έχουμε συμφωνήσει εξ αρχής. Ναι, πάμε έτσι, λοιπόν σε ένα θέμα. Και πάνω από το τραπέζι, έτσι γίνεται και σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Ένα θεμελιώδη ζήτημα και μια απέτηση αρκετών πολιτών, είναι αλήθεια, που άρχισε να ακούγεται και από συνδυασμός. Η κατάργηση του 80% στη ΔΕΙΑΚ, ας πούμε. Έχουμε ακούσει. Προχτές εδώ ένα υποψήφιο είπε από τη 1η-1η-2020 δεν υπάρχει 80%. Και συγκεκριμένη ημερομηνία. Ναι, δεσμεύτηκε με χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να πετύχει. Γιατί δεν χρειάζεται αυτό το 80% στη ΔΕΙΑΚ πλέον. Είναι παράλογο. Σας το τεκμηρίωσε χρηματοοικονομικά. Είπε ότι γνωρίζει. Παντός εξ όσων ξέρω. Κάνουμε εξοικονόμηση δαπανών. Εξ όσων ξέρω. Θα πληρώσει ο κόσμος, αυτό που λέει ο κ. Μαδράκος. Θα βάλουμε θα πληρώσει ο Δήμος και οι οφειλέτες τα ανίσπρακτα. Που είναι 26-27 ευρώ. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Και είναι λίγο ρητορικό. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει πάρει ο κ. Μαδράκος κάποια οικονομικά στοιχεία από τη ΔΕΙΑΚ, να τα έχει μελετήσει, να τα έχει δηλώσει και να πει ότι είναι μεγάλη. Λάθος βγάζετε εσείς, κύριε Δημαρχέ, ότι πρέπει να υπάρχει το 80% και ξαφνικά βγαίνουν από κάπου χρήματα και δεν χρειάζεται. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Έτσι, έχω δει μια εξαγγελία γενική και αόριστη. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το ζήτημα του νερού είναι καταρχήν πολύ σοβαρό για να παίζουμε με αυτό. Έτσι, είναι η δημόσια υγεία των ανθρώπων. Είναι ένα αγαθό το οποίο υποχρεούμαστε να το παρέχουμε στους πολίτες σε επάρκεια και σε καλή ποιότητα και αυτό γίνεται. Θα συγχωρήσετε το 80% που κολλάει στην υγεία των πολιτών. Θα σας πω. Αν μου επιτρέψετε, θα σας το πω. Εκεί ακριβώς θα φτάσω. Και αυτή είναι η υποχρέωσή μας και αυτό πράττουμε. Και δεύτερον, πρέπει να υπάρξει και η λεγόμενη ανταποδοτικότητα. Έτσι. Δεν μπορεί, δεν βρίσκονται από κάπου λεφτά, δεν γεννώνται. Η φύση πιθανόν και η γη να βγάζει νερό με αυτό, αλλά λεφτά δεν βγάζει. Πού και απαντώ στο ερώτημά σας. Πριν από λίγες μέρες ήμουν στα Σιδερά. Στα Σιδερά μένουν περίπου 150 άνθρωποι και κάποιοι λίγοι στα Λιβερά. Εκεί γίνεται ένα έργο περίπου των 400.000. Χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Ναι, αλλά η προεργασία, η ορίμανση, οι μελέτες και πολλά τέτοια έργα σε οικισμούς που δεν έχουν τη δυνατότητα από τα ίδια έσοδα τους να χρηματοδοτήσουν τέτοια έργα, γίνονται από το λεγόμενο 80%. Και μάλιστα στο Δημοτικό Συμβούλιο παρουσιάστηκε ένας σχεδιασμός για το μέχρι το 2030, που περιέγραψε αναλυτικά την εξέλιξη όλων των οικονομικών και όλου του τεχνικού προγράμματος της ΔΕΙΑΚ. Όποιος με ευκολία λέει ότι από τη μια μέρα στην άλλη θα καταργήσω το 80%, φοβάμαι ότι λαϊκίζει αφενός και αφετέρου, δεν συνυπολογίζει τις όποιες συνέπειες του. Εγώ καλώ όλους να δούνε τι γίνεται σε ΔΕΙΑ που προχώρησαν στη μείωση του 80% στην κατάργηση, να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ επειδή ξέρω, δεν θα ήθελα να το φανταστώ. Τι εννοεί, προτιμώ κινδυνεύει η βιωσιμότητα αυτούς. Προφανέστατα. Προτιμώ να με κατηγορούν ότι δεν καταργώ το 80% παρά να με κατηγορήσουν αύριο ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση δεν είναι καλές. Αυτό είναι στρατηγική επιλογή. Και σε δεύτερο επίπεδο, αυτή η Δημοτική Αρχή πήρε μια γενναία απόφαση στην τελευταία συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου να θεσπίσει την έκπτωση 10% της συνέπειας. Όσοι είναι συνεπείς έχουν 10% έκπτωση. Αυτό και στην εισπραξιμότητα συμβάλλει, νομίζω και αποτελεί έτσι μια κίνηση καλής θέλησης στους πολίτες που πληρώνουν. Και τρίτον, έχουμε διευρύνει και επεκτείνει το κοινωνικό τιμολόγιο σε πάρα πολύ μεγάλη ομάδα του πληθυσμού. Πάντως, μόλις τηλεθεατής ρώτησε, κύριε Δήμαρχε, πώς είστε βέβαιος ότι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στο 80% και στην πληρωμή του. Κοιτάξτε, να δείτε. Ακριβώς γι' αυτό έχει θεσπιστεί το κοινωνικό τιμολόγιο, κύριε Πλιάτσο, γιατί η κοινωνική πολιτική, για να είναι κοινωνική πολιτική και να μην είναι, πώς το λένε τώρα, εισαγγελία χωρίς περιεχόμενο, θα πρέπει να στοχεύει στις κοινωνικές ομάδες που το έχουν ανάγκη. Όποιοι άνθρωποι λοιπόν έχουν πραγματική ανάγκη, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε και έχουμε κάνει τεράστια άλματα σε αυτό το κομμάτι. Να σας πω κάτι. Εγώ δεν θέλω τώρα να προφυλογήσω, να κόψει οριζόντιο το 80% και σε αυτούς που δεν έχουν και σε αυτούς που έχουν δεν είναι κοινωνική πολιτική. Έτσι, δεν είναι σοβαρότητα.
Από την άλλη, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να αποτελέσει το 80% πεδίο εύκολης ατεκμηρίου της συζήτησης. Είναι ένα ζήτημα που ανεβαίνει όμως στην πολιτική ατζέντα. Ξέρετε κάτι, να σας πω κάτι, να σας βάλω λίγο τον προβληματισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι έτσι οι πολλοί συνυποψήφοι μας με ευκολία, γιατί ξέρουν ότι και ο κόσμος θα ήθελε να πληρώνει λιγότερα, το εξαγγέλνουν έτσι με μια πολύ μεγάλη ευκολία. Χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι αύριο μεθαύριο να μην, μπορούν να το υλοποιήσουν. Δεν ξέρω αν παραγγέλνει ένα θέμα ακόμη. Και να πάω και μετά στο χαρακτήρα λίγο των εκλογών και ο Ζήσης αν έχει κάτι. Μία ερώτηση. Επίσης, ναι, επίσης κύριε Δήμαρχε, κάποιοι εκ των συνυποψηφίων και των συνδυασμών εξαγγέλουν νέο νοσοκομείο στην Κοζάνη και ακούσαμε και την πρόταση από πλευρά του κυρίου Κεχαγιά για να γίνει νοσοκομείο στα ΤΕΗ. Στο κτίριο του. Στο κτίριο. Λοιπόν, εγώ ξέρετε είμαι λίγο πάνω από 40. Ασχολούμαι με τα πολιτικά παρακολουθώντας τα εδώ και καμιά 20 χρόνια. Ακούω για νέο νοσοκομείο τουλάχιστον για 20 χρόνια. Έχουν γίνει συζητήσεις, ηγετικές συνεδριάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, πολεμικές εκφράσεις, διεκδικήσεις. Είναι αυτό που λέγαμε για την διεκδικητικότητα του στην προηγούμενη συζήτηση. Παντός, νέο νοσοκομείο δεν είδαμε. Ως τώρα. Είναι και αυτό ένα θέμα πιασάρικο και εύκολο. Ο κόσμος, ναι, στα ζητήματα της υγείας δείχνει αναγκαία ευαισθησία, όπως όλοι μας. Εγώ όμως λέω το εξής. Θα πρέπει ο καθένας που εξαγγείλει ένα τέτοιο πράγμα και μάλιστα λέει θα το κάνω, πρέπει να δει αν γίνεται. Δηλαδή, υπόθηκε ότι θα γίνει νοσοκομείο. Πού θα βρει τους πόρους. Ευρωπαϊκά προγράμματα. Ποια ευρωπαϊκά προγράμματα. Το ακούγαμε και στην προηγούμενη ΕΣΠΑ. Ναι, ξέρετε, υπάρχουν κείμενα για κάποιους που εξαγγέλανε για τον ΕΣΠΑ όταν το μορφώνανε ότι θα κάνουν νοσοκομείο. Νοσοκομείο δεν έγινε. Εγώ λέω ότι έχουμε καταρχήν μια πρώτη υποχρέωση, και αυτό ήδη δρομολογείται και με την συνδρομή της περιφέρειας, να αναβαθμιστεί το υφιστάμενο νοσοκομείο, να στελεχωθεί σωστά, να λειτουργήσει σε ένα περιφερειακό μηχανισμό έτσι ώστε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες, έτσι όπως πρέπει. Γιατί δεν κάνει να παίζουμε την υγεία των ανθρώπων. Γιατί αν δεν το κάνουμε τώρα, τα επόμενα χρόνια δεν ξέρω τι μας περιμένει. Ναι. Και είναι σημαντικό ότι γίνεται αξιοποιώντας τους πόρους του ΝΕΣΠΑ. Για το ΤΕΙ, για το κτίριο του ΤΕΙ, εκεί ότι. Δεν χρειάζεται να σου πω καταρχήν. Το κτίριο του ΤΕΙ θα χρησιμοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο. Ναι. Από το νέο Πανεπιστήμιο, έτσι. Μια ιστορία που έχει ακουστεί είναι ότι ο Δήμαρχος Κοζάνης, εσείς δηλαδή. Τηρείτε τον αντικαπνιστικό νόμο λίγο εγωιστικά για να φτιάξετε, να στήσετε το προσωπικό σας προφίλ. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτό. Θα σας απαντήσω λέγοντας αυτό που εσείς μου ρωτήσετε, νομίζω κατά τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη, αφήνοντάς μου μια προσωπική, δεν θυμάμαι καλή κουβέντα, ότι να τώρα που έρχονται εκλογές, ο Δήμαρχος για να μην χαλαστεί, θα το αφήσει χαλαρό. Όχι. Το αντικαπνιστικό νόμο είναι στρατηγική επιλογή η οποία δείχνει τη συνέπειά μας κάποια πράγματα. Αν αυτή τη στιγμή υπήρχε μια χαλαρότητα, θα βγαίνατε και θα λέγατε «Α, ο Δήμαρχος τώρα στις εκλογές το έκλεισε το ματάκι». Όχι. Όταν παίρνουμε τις αποφάσεις, εμείς δεσμευόμαστε να τις υλοποιήσουμε. Ναι. Χωρίς να κοιτάμε το κόστος. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορούν να μην ψηφίσουν το συνδυασμό μας, γιατί διαφωνούμε αυτή με την επιλογή. Σεβαστό και θεμητό. Πλην όμως, είναι ένα ζήτημα για το οποίο εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε ούτε απλή. Εύκολη πολιτική, ούτε να κοροϊδέψουμε κανένα. Και ξέρω πάρα πολύ καλά, το ξέρω γιατί μου έρχονται μηνύματα, εισπράττω, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που απολαμβάνουν το γεγονός ότι πηγαίνουν σε πολλά μαγαζιά. Δεν λέω ότι τηρείται στο 100% ή ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, έτσι, για να μην ωραιοποιούμε την κατάσταση. Αλλά ότι πηγαίνουν πλέον σε πολλά μαγαζιά στην πόλη και απολαμβάνουν ένα καθαρό περιβάλλον. Και επειδή είμαι και γονιός με μικρά παιδιά, πιστέψτε μου, πολλές φορές το απολαμβάνω και εγώ ίδιο. Κύριε Δήμαρχε, κάτι τελευταίο στο προς τα θέματα, αν ξαναθέλει κάτι ο Ζήσης. Βλέπουμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τοπικά, το Λάκη τον Κούμα, ο οποίος ήταν στο δικό σας ψηφοδέλτιο και είναι δημοτικός σύμβουλος πριν να εξαρτοποιηθεί, με τη δική σας παράταξη. Γνωστός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρος πρώην του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης. Και ο Νίκος Χατζίδης, περιφερειακός σύμβουλος, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, σε άλλους συνδυασμούς. Μήπως τελικά δεν έχετε τη στήριξη του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ και αυτό ίσως σας προβληματίζει ή δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Καταρχήν να πω το εξής. Δεν θέλω να σχολιάσω καμία υποψηφιότητα κανενός σε έναν άλλον συνδυασμό. Δεύτερον, οφείλω να σου πω ότι εμείς είμαστε μια πολυσυλλεκτική κίνηση. Και όταν το λέγαμε, και ότι συνεχίζουμε να το λέμε και θα συνεχίζουμε να το λέμε. Ο κάθε πολίτης μας επιλέγει να μας στηρίξει, το κάθε στέλεχος, άσχετα με το τι επιλογές κάνουν τα κόμματά τους. Νομίζω ότι εμείς είμαστε μια αυτοδιοικητική κίνηση και εκεί θα παραμείνουμε. Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κόμμα, σαν χώρος, στηρίζει την δημοτική κίνηση, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι
όλος ο ΣΥΡΙΖΑ ή όλα τα στελέχη του είναι υποχρεωμένα να το κάνουν. Ο καθένας έχει το δικαίωμα της επιλογής και το κρίνει. Νομίζω όμως ότι από εκεί και πέρα εμάς μας ενδιαφέρει να ασχοληθούμε με το πώς θα προσεγγίσουμε το σύνολο των πολιτών. Μιλώντας αυτοδιοικητικά, μιλώντας πολυσυλλεκτικά, προσπαθώντας να εκφράσουμε όσο γίνεται περισσότερους πολίτες. Από εκεί και πέρα και για τη στάση του και για τις επιλογές τους και για τα όσα, τη συνέπεια των όσων είπαν, λένε και πράττουν ορισμένοι, κρίνονται και θα κριθούν και στις επόμενες εκλογές. Εσείς δεν τον είδαμε τον Δήμαρχο στο Βελβετό χθες. Στο Βελβετό. Είναι άλλος Δήμαρχος εκεί. Ναι, δεν νομίζω να πιστεύετε ότι θα ανοίξει κάποια τέτοια συζήτηση και στο Δήμο Κοζάνης. Ναι, το ρωτήσαμε στον κύριο Σμανδράκο και στον κύριο Παλούτα. Αν έρθει οι Νεανιώτες λοιπόν την επόμενη δημοτική περίοδο και είστε Δήμαρχος και πούνε, κύριε Δήμαρχε, θέλουμε να στηρίξετε το έτοιμά μας. Και μιλάμε για την Νεανή, γιατί στείνεται και μια ιστορία εκεί τοπικού συμβουλίου κοινού, όπου μάλλον θα οδηγήσει τα πράγματα τουλάχιστον σε επίπεδο αιτήματος προς τα εκεί. Θα το δούμε όταν έρθει. Θέλω να πω το εξής. Ότι μετά την απόφαση του Βελβεντού, εύλογα πολλές τοπικές κοινωνίες θα πούνε: OK. Μα προβλέπετε και εμείς, και τον νόμο που ψηφίστηκε. Πλέον και εμείς. Ναι. Και αυτό ήταν μια ένστασή μου, αν θέλετε, με την ιστορία του Βελβεντού. Κατανοώντας το αίτημα των πολιτών εκεί, τους αγώνες τους. Πλην όμως, εγώ έχω εκφραστεί από αυτά. Αλλά θέλω να πω: να δούμε λίγο πώς θα πάει η ιστορία του Βελβεντού τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα ζητούμενο. Θα δούμε, θα δοκιμαστεί. Έχετε ενστάσει από ό,τι καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, έχω κάποιες ενστάσεις. Επαναλαμβάνω όμως, δεν θέλω να στην παρούσα φάση. Είναι μια πραγματικότητα, είναι ένα γεγονός που έχει γίνει. Ας το αφήσουμε να εξελιχθεί, να δούμε πώς θα πάει. Και από εκεί και πέρα, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να κρατήσουμε το εξής. Αν πρέπει να ανοίξουμε ξανά ζήτημα χωροταξικό, αυτό θα πρέπει να γίνει οργανωμένα και συλλογικά και όχι μεμονωμένα. Πιθανόν υπάρχουν και σε άλλες περιοχές ζητήματα που πρέπει να τα δούμε όμως. Και να υπάρχουν ίσοι κανόνες, συγκεκριμένοι κανόνες για όλους. Και επίσης να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αν διαμορφωθεί ένας μικρότερος Δήμος, μην έχω κάποια την αυταπάτη. Και μπορώ να το αποδείξω, πιστέψτε με πολύ εύκολα, ότι θα πάμε στην πρώτη 2009 κατάσταση. Έτσι. Εκείνη η κατάσταση έχει παρέλθει. Και από άποψη στελεχειακού δυναμικού, και από άποψη οικονομικών πόρων, και από άποψη λειτουργικότητας, και από άποψη θεσμικού πλαισίου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και όσοι φαντάζονται ότι θα πάμε εκεί, προφανώς δεν έχουν σαφή εικόνα της πραγματικότητας. Κύριε Μαρ, ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Έτσι, εμείς να περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα και επιστρέφουμε το ΖΙΣ. Έχουμε ένα ακόμη παράθυρο και άκρως ενδιαφέρον με την υποψήφια περιφέρεια και σύμβουλο, αυτή τη φορά την κυρία Κατερίνα Δαλαμόγια. Εμείς θα πάμε λίγο στη Φλόρινα που είχαμε έκτακτη συνέντευξη τύπου του εκεί νη δημάρχου, του κυρίου Γιάννη Βοσκόπουλου, ο οποίος αποφάσισε να αντικαταστήσει κάποιους από τους αντιδημάρχους σε μια άκρως ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Σήμερα δεν θα λέω ότι είναι ευχάριστες ειδήσεις αυτές τις οποίες είμαι στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσω, όμως δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Γνωρίζετε όλοι τις πολιτικές εξελίξεις σε αυτό το διάστημα που υπάρχουν λόγω της εκλογής της νέας τοπικής αυτοδιοίκησης των δημάρχων και των περιφερειαρχών. Οπότε υπάρχουν και διάφορες ανακατατάξεις. Από το συνδυασμό μας κάποια μέλη τάχθηκαν με το συνδυασμό Αυτόνα, ο οποίος σήμερα είναι αξιωματική αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να προχωρήσω σε αντικαταστάσεις των ανθρώπων αυτών. Από τις θέσεις κλειδιά τις οποίες έχουν. Διότι είχα πει ότι όσοι επιθυμούν μπορούν να πάνε με όποιο συνδυασμό θέλουν, αλλά όσοι ενταχθούν στο συνδυασμό της σημερινής αντιπολίτευσης του Δήμου, θα πρέπει να απαρτηθούν από τις κέρδες θέσεις που κατέχουν. Διότι αυτό είναι και το νόημο και το ηθικό. Δεν μπορεί δηλαδή να παίρνονται αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτοί να στηρίζουν τις αποφάσεις της αντιπολίτευσης. Θα έλεγα ότι και το ηθικό θα ήταν ακόμα να παρτηθούν και από τη Δημοτική Σύμβουλη, ώστε να μπορέσει ο Δήμος να ολοκληρώσει κανονικά τη θητεία του. Εάν αυτοί έχουν αυτή την ευθυξία και αισθάνονται ότι πρέπει να το κάνουν και αυτό, μπορούν να το κάνουν και αυτό. Εγώ όμως σταματάω στο σημείο αυτό, στο οποίο δηλαδή μου ανήκει προσωπικά, να προχωρήσω στις εγκαταστάσεις από τις κέρδες θέσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αν έχετε κάποια ερώτηση, είμαι στη διάθεσή σας να σας απαντήσω. Μιλάμε δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, για αλλαγή αντιδημάρχων, οι οποίοι θα είναι υποψήφιοι με το συνδυασμό του κυρίου Κωνσταντινίδη. Μιλάμε για την αλλαγή των αντιδημάρχων του κυρίου Μπαρδάκα, όπου θα μπει στη θέση του κύριου Στορμπάρης. Αλλά θα υπάρξει και αλλαγή θέσεων μεταξύ. Ο κ. Μπαρδάκης έρχεται ήταν στον πολιτισμό. Στον πολιτισμό πλέον θα πει η κυρία Μούσιου και ο κ. Τσορμπάρης θα μπει αντιδήμαρχος της διοίκησης του προσωπικού. Θα υπάρξει αντικατάσταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
είναι του πλειοψηφόντος συνδυασμού, δηλαδή που ασκεί την εξουσία που είναι ο Δήμαρχος. Οπότε γίνεται η παρέτηση του κυρίου Σερίδη, θα γίνει εκλογική διαδικασία την ερχόμενη Κυριακή και θα αναδειχθεί ο νέος Πρόεδρος, όπως προβλέπετε, από τη συνδυασμό του πλειοψηφόντος συνδυασμού. Και επίσης έγινε και η παρέτηση, για την κατάσταση θα γίνει και αυτή την κατάλληλη στιγμή που πρέπει να γίνει, του Προέδρου της Κοινοφελούς Επιχείρησης, διότι ο Πρόεδρος της Κοινοφελούς Επιχείρησης και αυτός εκλέγεται από την πλειοψηφία. Εμείς παραμένουμε εδώ με το ΖΙΣ Πιάβα, έχουμε να σχολιάσουμε αρκετά ζητήματα. Ευνηδίως ο Δήμαρχος αποφάσισε να αντικαταστήσει αντιδημάρχους που, όπως είπε, πάνε στο πλευρό του κυρίου Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι μείζον αντιπολίτευση. Να πω κάτι. Ο κύριος Σκόπουλος δεν είναι υποψήφιος Δήμαρχος. Θέλω να πω. Συνερμικά είναι το πρώτο σχόλιο. Να το καταλάβαινα εφόσον ήταν ξανά υποψήφιος Δήμαρχος ότι κάποιοι. Όπως ο κ. Λαμπρόπουλος, ας πούμε. Ακριβώς. Όπου έχουν γίνει διάφορα και ενδεχομένως να γίνουν κι άλλα. Ναι, αλλά σου λέει πάνε στη μείζον αντιπολίτευση. Δεν πάνε, ξέρω εγώ, σε κάποιο συνδυασμό που εγώ στηρίζω. Ναι, ξέρουμε ότι ο κ. Βοσκόπουλος στηρίζει κάποιους συγκεκριμένους συνδυασμούς. Ακούγονται διάφορα, αλλά δεν ξέρω. Άλλο τι ακούγεται. Μπορώ να σου πω κι εγώ. Αλλά... Ναι, αλλά τώρα δεν είναι λαβές ο κ. Βοσκόπουλος. Προφανώς. Κοίταξε. Εδώ ισχύει κάτι. Ότι ο κ. Βοσκόπουλος και ο κ. Κωνσταντίνη, οι σχέσεις τους δεν είναι. Ούτε τυπικές νομίζω δεν είναι. Έτσι. Η σχέση του κ. Βοσκόπουλου με τον κ. Μπύρο. Ναι. Καλή ερώτηση. Τα δούμε. Έχει ενδιαφέρον αυτή η εξέλιξη. Πάντως, είναι μια εντυπωσιακή έτσι, κατάσταση λίγο πριν τις εκλογές, ναι, με έναν άνθρωπο που δεν θα ασχοληθεί με τις εκλογές. Αυτό έχει ενδιαφέρον, νομίζω. Τις αυτοδιοικητικές. Από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην προεκλογική μάχη στη Δυτική Μακεδονία είναι αυτή. Προκάλεσε έτσι ένα ενδιαφέρον. Και ας περιμένουμε και την αντίδραση των απομακρυσμένων. Ναι, δεν ξέρω αν θα πούν κάτι. Απομακρυνόμενων. Mm-hmm. Τώρα η κυρία Όλγα Μούσιο που μπήκε σε μια από τις θέσεις. Η Όλγα Μούσιο είναι. Δεν είναι υποψήφια από τον κύριο Περιφερειακό. Υπονοεί κάτι και ο Βοσκόπουλος. Ρωτάω, δεν ξέρω. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Επίσης, η κυρία Μούσιο, ως αντιδήμαρχος, δεν θα έχει περισσότερες αρμοδιότητες και την ευκαιρία να αξιοποιήσει τον αντιδημαρχιακό, ας πούμε, επιτραπείο, αδόκιμος όρος, θόκο, για να προθεί τη δική της υποψηφιότητα. Το ίδιο είπαμε με άλλους όρους. Ναι. Ακριβώς δηλαδή, το ίδιο. Το είπες πιο αναλυτικά. Τέλος πάντων, αυτό έχει ενδιαφέρον. Mm-hmm. Επίσης, να θυμίσω ότι ο κ. Βοσκόπουλος είναι Νέα Δημοκρατία. Και θέλει να είναι υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία. Στηρίζει η Κασαπίδη, υποθέτω. Έτσι λέω κι εγώ. Αλλά κάνει αντιδήμαρχο την κυρία Μούσιο που είναι κατεβαίνει με τον Καρυπίδη. Τέλος πάντων, όλα αυτά έχουν ένα πολιτικό ενδιαφέρον, νομίζω. Ή παραπολιτικό, μάλλον. Να συνεχίσουμε. Έχει μια πολύ σκληρή ανακοίνωση η Νόδε Κοζάνης για την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα και γενικώς για όλα όσα συνέβησαν χθες στο Βλεντό. Η ανακοίνωση ήρθε τώρα, την ώρα που μιλούσε εδώ ο Δήμαρχος. Όσο μπορέσαμε τη διαβάζουμε έτσι επιτροχάδιν, είναι μακροσκελέστατη. Είναι πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση. Το πρώτο που μπορώ να έχει πω. Έχει τίτλο: με αφορμή το Δήμο Βελβεντού, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε προεκλογική φιέστα στήριξης των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόδωρου Καρυπίδη και Εμμανουήλ Στεργίου. Έχουν και τον κύριο Στεργίου στο κάδρο. Ποιος κάνει και ανακοίνωση και το συνδυασμό σήμερα. Ο οποίος τελικά. Ενωμένο Βελβεντού, ανεξάρτητο, κάπως έτσι δεν θυμάμαι. Και κάνει και εγγένεια του εκλογικού κοινοβουλίου. Την Παρασκευή, όπως σου είχα πει και χτες, είχε έναν προβληματισμό για το αν πήγε πίσω. Mm. Υπάρχει και μια διακήρυξη στα μέσα ενημέρωση του κ. Στεργίου. Πάντως, εδώ η Νόδε αποφασίζει να επιτεθεί τόσο στον Πρωθυπουργό, προφανώς, αλλά βάζοντας στο κάδρο προφανώς τον κ. Καρυπίδη. Δεν το συζητώ έτσι. Δεν υπάρχει ζήτημα για το τι στηρίζει η Νόδε Κοζάνης. Αλλά βάζει και τον κ. Στεργίου ξαφνικά, τον οποίο λέει έχρισε ο κ. Τσίπρας ως δήμαρχο. Χωρίς να έχουν γίνει καν εκλογές. Ευχαριστούμε κύριε Πρωθυπουργέ, λέει η Νόδε Κοζάνης, για την ημερήσια εκδρομή σας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, απολαμβάνοντας με χαλαρή διάθεση τις ομορφιές του Βελβεντού και κινούμενος από σχωρίων εις σχωρίων. Όχι ακριβώς κύριε της Νόδε, γιατί σας έργο μαθαίνω ότι είναι έντονα δυσαρεστημένη σήμερα, αυτό που λέγαμε χθες, έως πολύ αγανακτισμένοι κάποιοι, γιατί δεν πέρασε καν ο Πρωθυπουργός από εκεί. Και επίσης λένε εδώ τη Νέα Δημοκρατία. Κοζάνης, παρακαλούμε κύριε Πρωθυπουργέ να μην ξεχάσετε την περιοχή μας, όπως δεν θα σας ξεχάσω μεταξύ των Βελβεντινών πολίτες το Δήμο Σερβίων, Κοζάνης, Ερδέας και Βοίου. Παρακάτω λέει βέβαια, μιλάει για επιχειρούμενο διχασμό της κοινωνίας από τον κύριο Τσίπρα. Είναι μια σκληρή ανακοίνωση της Νόδε Κοζάνης. Νομίζω χτες έχει βγει και μια της Νόδε Φλόρινας με αφορμή την συγκεκριμένη επίσκεψη. Μάλιστα. Okay, επέλεξαν οι Νόδε να κάνουν αυτό που έχουμε πει πολλές φορές εμείς.
Συνήθως δεν μιλούσαν οι τοπικές οργανώσεις γενικά. Αυτό είναι αλήθεια. Λέμε εδώ τώρα τι μίλησε. Είναι μια εξέλιξη, αυτό θα. Εντάξει, μπορούμε το πρόγραμμα το δούμε και αύριο, γιατί λογικά θα απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Καταλαβαίνεις μάλλον. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, όχι λες. Α, λόγω Τσίπρα. Κάποιοι βουλευτές δεν ξέρω. Ο κ. Χαρπίδης, ο κ. Στεργίου. Ο κ. Χαρπίδης είναι εξάρτητος, νομίζω. Ναι, τον φωτογραφίζει όμως. Όχι τον ονομάζει. Να πούμε επίσης ότι εγγένεια έχει ο Λάζαρος Γκερεχτές το Σάββατο, ανήμερα της ονομαστικής του εορτής. Ναι. Την ώρα δεν θυμάμαι. Νομίζω είναι στις 9 το βράδυ. Στις 9 το βράδυ. Αλλά να θυμίσουμε ότι υπάρχει και. Επειδή με πήγε στο Βόλιο, υπάρχει αυτή η ιστορία με την Εθνόνηση του Μητροπολίτη και τις πολλές συνεχόμενες εκδηλώσεις. Έτσι. Η σκιά της σήμερα βάφεται, καλοπίζεται. Υπεύθυνα μαζί. Επίσης και ο κύριος Ζευκλής το μέλησε τώρα. Α, βλέπουμε την πρόσκληση. Δίναμε επανεκκίνηση. Να αυτήν του κύριου Γκερεχτέ. Και ο κύριος Ζευκλής το Σάββατο. Και ο Ζευκλής Σάββατο και Κυριακή τα κλωικά κέντρα σε Γαλατινή και σε Τσοτήλη. Τσοτήλη Σάββατο, Κυριακή Γαλατινή. Γαλατινή. Παράλληλα με τις λαϊκές, να σημειώσω. Ναι. Η κυρία Ζιμπουλιάδου επισήμως την Κυριακή. Πρωί, 11.30. 11.30 στη Στέγη του Ποντιακού Ελληνισμού. Εκκλησία, να υποθέσω δηλαδή. Το σκέφτηκαν εκεί, ωραία. Αυτή την ώρα έχουμε την εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Πτολεμαίδα για τις ευρωεκλογές με Αρβανίτη και Νικολαίδη. Θα δούμε ρεπορτάζ. Να θυμίσουμε ότι αύριο ο κύριος Μαλούτας εγγενιάζει το εκλογικό του κέντρο εδώ στην Κοζάνη. Είναι από τις συνεχόμενες έτσι. Εκδηλώσεις που γίνονται. Και τέλος, αύριο έρχεται και ο κύριος Ανδρέας Ξανθός, Καστοριά, Κοζάνη και Πτολεμαίδα. Ναι, διαβάσαμε χτες. Και φυσικά θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Θόδωρο Καρπή. Ναι, ωραία. Ζήση. Δεν έχουμε ένα-δύο θεματάκια ακόμα για τα Σέρβια, κάποιες ανακοινώσεις. Ανοίγει για τα Σέρβια, ναι. Είχαμε και είχαμε και κάτι για το Βόλιο, το οποίο γράψαμε χτες στο Κοζάνη Μίντια. Αφορμή τη δήλωση του Υπουργού. Θα το παίξουμε μετά. Ένα σχόλιο μόνο. Ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα στο Βόλιο. Αυτό που το παραδέχτηκε ο κύριος Αραχοβίτης. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια, ξέρω, και προσπαθεί και ο ίδιος ο κύριος Καρυπίδης ενδεχομένως να εμπλακεί στην ιστορία ώστε να κερδίσει ακόμα ένα προεκλογικό κομμάτι σε μια περιοχή που προς το παρόν βλέπω να δυσκολεύεται να βάλει υποψήφιο. Όσο για τα Σέρβια τώρα, επειδή είχαμε πει για τον Βελβεντό, ο κύριος Κωνσταντόπουλος ανακοίνωσε τρεις υποψηφιότητες, τον κύριο Γκατζάρα, την κυρία Βιβού Μπουρέκα, η οποία είναι εκ των στενών συνεργατών από ό,τι ξέρω. Και βεβαίως τον κύριο Δημήτρη Πεκόπουλο έχει κάνει αίσθηση. Και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, εξαιρετικός. Ο κύριος Πεκόπουλος ήταν, είχε ξανασυζητηθεί το όνομά του. Είναι στέλεχος της ΣΑΝΚΟ ο κύριος Πεκόπουλος. Ακριβώς. Και ο κύριος Κωνσταντόπουλος κατάφερε να τον έχει στο ψηφοδέλτιό του. Α, μάλιστα ο κύριος Κωνσταντόπουλος το Σάββατο κάνει και τη διακήρυξη αρχών και την παρουσίαση του συνδυασμού του στα Σέρβια. Και βεβαίως η Μπουρά κάνει και καλή φίλη. Να ευχηθούμε σε όλους. Καλή επιτυχία. Ποιοι φιλές υπάρχουν έτσι. Να περάσουμε εμείς να δούμε λοιπόν αυτό το θέμα για τα όσα είπε ο κύριος Αραχοβίτης χθες από το Βελβεντό. Οι ορεινές περιοχές δεν άλλαξαν. Άλλαξαν οι μειονεκτικές. Γιατί είχαμε τον κανονισμό, τον νέο κανονισμό, το 1307 του 2013, που έβαζε νέα κριτήρια. Με βάση τα κριτήρια που έβαζε ο νέος κανονισμός μετά το 1987 που ήταν ο προηγούμενος, έβγαλε τα κοινωνικά, τις κοινωνικές παραμέτρους, τα κοινωνικά κριτήρια και έβαζε τεχνοκρατικά. Και μάλιστα η δομή του ήταν δύο σκαλιά. Δηλαδή για να πάει μια περιοχή να χαρακτηριστεί ως μειονεκτική έπρεπε να περάσει το πρώτο σκαλί, την πρώτη βαθμίδα τεκμηρίωσης, ας πούμε, και να περάσει και τη δεύτερη. Αποτέλεσμα κάποιες περιοχές όπως το Βόλιο να βρεθούν εκτός της λίστας των μειονεκτικών. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε από το αρχικό, με βάση τις προδιαγραφές που έθεσε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, είχαμε 770.000 στρέμματα. Στη δεύτερη επανεξέταση των κριτηρίων, διευρύνοντας τα κριτήρια, φτάσαμε στο 1.400. Θα γίνει άλλη μία τελευταία προσπάθεια να δούμε περιοχές όπως το Βόλιο, που όντως είναι στα όρια. Είναι αδικία. Είναι ακραία. Και ένα μικρό κομμάτι στα Δραγουμά, σωστά. Είναι μερικά χωριά σε όλη την Ελλάδα που όντως είναι στα όρια των κριτηρίων. Θα γίνει μια προσπάθεια και το έχουμε συζητήσει με τον Πρωθυπουργό να έχουμε και τη στήριξή του σε αυτό απέναντι στην Επιτροπή. Μήπως καταφέρουμε και αυτά να τα εντάξουμε στη νέα λίστα των μειονεκτικών περιοχών. Ωστόσο, όχι αλλάζοντας κάπως τα κριτήρια, διευρύνοντας τα κριτήρια πάντα σε συνεννόηση όμως με την Ευρωπαϊκή.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνο μερός. Και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να θέσουμε σε κίνδυνο τις μειονεκτικές, τη λίστα των μειονεκτικών σε όλη την Ελλάδα και τις επιδοτήσεις που δουλεύουν, λειτουργούν με το καινούριο σύστημα πλέον. Οπότε μαζί με τον Πρωθυπουργό, με τη στήριξή του, θα κάνουμε μια προσπάθεια να πείσουμε την Επιτροπή ότι κάποια συγκεκριμένα χωριά, κάποιες συγκεκριμένες περιοχές της χώρας χρειάζεται λίγο διεύρυνση των κριτηρίων και να προσπαθήσουμε με αυτό. Αυτό θα γίνει επίσης άμεσα. Εχθές είχα συνάντηση με τον Επίτροπο Γεωργίας, τον κύριο Χόγκαν, και προγραμματίζουμε αύριο να κάνει επικοινωνία ο Πρωθυπουργός ο ίδιος με τον Επίτροπο. Αυτά και με τον Υπουργό Γεωργίας. Να καλησπερίσω στο Top Channel και στο στούντιο του Δελτίου Ειδήσεων την Κατερίνα Δαδαμόγια. Καλησπέρα, κυρία Δαδαμόγια, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο με το συνδυασμό του Γιώργου Κασαπίδη στη Δυτική Μακεδονία. Αλλάζουμε πορεία. Πώς ξεκίνησε ο προεκλογικός αγώνας και πώς τον βλέπετε? Ούσα πρώτη φορά υποψήφια, δεν νομίζω. Προσπαθώ να θυμηθώ, πρώτη φορά, έτσι. Πρώτη φορά, ναι. Καλησπέρα, κύριε Πλιάτσο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Πρώτη φορά υποψήφια. Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά. Είμαστε ένας συνδυασμός με πολλά νέα άτομα και είμαστε σε μια διαδικασία που ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο ώστε να μας γνωρίσει και να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις ιδέες, τις απόψεις μας και ό,τι σχέδια έχουμε για την περιφέρεια. Ξεκίνησε όπως θα περιμένατε ο προεκλογικός αγώνας. Πώς βλέπετε αυτή την πρώτη εμπειρία? Πρωτόγνωρη για μένα, αλλά πολύ ευχάριστη διαδικασία η επαφή με τον κόσμο. Και επειδή έχουμε πρόγραμμα. Ξεκίνησε αυτή η επαφή, δηλαδή. Έχει ξεκινήσει η επαφή με τον κόσμο ήδη, ναι. Και ένα χαρακτηριστικό του συνδυασμού μας είναι και η ομαδικότητα, το οποίο μου αρέσει και κάνει και πολύ πιο ευχάριστη τη διαδικασία. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις μεταξύ μας και έτσι βγαίνουμε ομαδικά και έχουμε συναντήσεις με τον κόσμο. Αυτό πιστεύω ότι μπορεί να διατηρηθεί μέχρι τέλος, γιατί η μάχη του Σταυρού, όσο περνούν οι μέρες, και ειδικά σε ένα συνδυασμό ο οποίος φιλοδοξεί να κερδίσει την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, θα είναι αδυσόπιτη ίσως. Σίγουρα η μάχη θα είναι, αλλά η συνεργασία πρέπει να υπάρχει και πιστεύω ότι θα υπάρχει. Εξάλλου και την επόμενη μέρα, άμα δεν υπάρξει συνεργασία, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Οπότε πρέπει να διακατεχόμαστε από συνεργασία. Πώς πήρατε την απόφαση να κατέρθετε στο στίβο των περιφερειακών εκλογών με τον Γιώργο Κασαπίδη? Αν την πήρατε εύκολα την απόφαση ή το σκεφτήκατε λίγο? Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν σε αυτή την υποψηφιότητα για ολόκληρη την περιφέρεια, έτσι? Ήταν μια συγκυρία παραγόντων. Δεν μπορώ να πω ότι το σκέφτηκα πάρα πολύ. Κυρίως ήταν η διάθεσή μου να προσφέρω στον τόπο μου, ειδικά σε μια περίοδο που πιστεύω είναι πολύ κρίσιμη για τη Δυτική Μακεδονία και πρέπει ο καθένας μας στο βαθμό που μπορεί να συνεισφέρει στο να αλλάξουμε πορεία στην περιοχή. Οπότε ήταν κυρίως αυτό. Καταλυτικό ρόλο βέβαια έπαιξε και ο ίδιος ο Γιώργος ο Κασαπίδης, με τον οποίο έχουμε μια συνεργασία πολλών ετών και έχουμε κοινό όραμα, τουλάχιστον στο θέμα του πρωτογενούς τομέας, το οποίο είναι και ένα θέμα στο οποίο εξειδικεύομαι κυρίως. Οπότε ήταν σίγουρα καταλυτικός ο ρόλος του. Σίγουρα και λίγο το ότι έχω ασχοληθεί με το γεωτεχνικό επιμελητήριο και έχω αποκτήσει μια εμπειρία. Οπότε θα ήθελα τώρα να συνεισφέρω και σε ένα άλλο επίπεδο, σαφώς μεγαλύτερο και πιο απαιτητικό. Είμαι εκτινίατρος και είμαι γενική γραμματέας στο γεωτεχνικό επιμελητήριο Δυτικής Μακεδονίας. Το είπατε αμέσως το ναι? Το σκέφτηκα λίγο. Το σκέφτηκα λίγο γιατί έπρεπε να ζυγίσω κάποιες παραμέτρους. Αλλά το είπα σχετικά εύκολα. Η τοποθέτησή σας στα Κύλα, στο εκθεσιακό κέντρο. Παρουσία εκατοντάδων κόσμων στην εκδήλωση του Γιώργου Κασαπίδη για την παρουσίαση του κυρίως τμήματος του ψηφοδελτίου. Μου έκανε αίσθηση ως προς μία φράση. Είπατε ότι ο Γιώργος Κασαπίδης γνώριζε τότε τον αριθμό υγροπροβάτων σε κάθε περιοχή. Πραγματικά είναι αλήθεια αυτό? Είναι αλήθεια και με έχει εντυπωσιάσει από την πρώτη στιγμή. Δεν κατάφερα εγώ ποτέ να μάθω. Δεν το ξεχνάω. Μου έκανε υγροπροβάτων. Είναι αλήθεια, γιατί είχε γυρίσει τη Δυτική Μακεδονία, δηλαδή χωριό προς χωριό, είχε μιλήσει με όλους τους ανθρώπους της πρωτογενούς παραγωγής. Γι' αυτό και είναι σε θέση σήμερα και έχει μια τόσο καλή εικόνα και είναι και σε θέση και να δώσει και λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων της πρωτογενούς παραγωγής. Δεν ξέρω πόσο διαφορετικό θα είναι βέβαια και πώς το βλέπετε, ότι ο Γιώργος Κασαπίδης είχε συνηθίσει να είναι βουλευτής, έδινε μια διαφορετική μάχη. Τώρα είναι διαφορετικά. Έχει ομάδα, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Σίγουρα είναι διαφορετικό, διαφορετικές οι απαιτήσεις, αλλά θεωρώ πως έχει την ικανότητα και τα χαρακτηριστικά αυτά που θα τον κάνουν να πετύχει σε συνεργασία φυσικά με όλους εμάς που είμαστε μαζί του. Η δική σας άποψη για τα σημαντικότερα προβλήματα της περιφέρειας ποια είναι? Πού πιστεύετε ότι πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση η επόμενη περιφερειακή αρχή, στην οποία φιλοδοξείτε να είστε εσείς ως συνδυασμός Αλλάζουμε Πορεία και ο Γιώργος Κασαπίδης? Σίγουρα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η ανεργία.
Έχουμε πολύ υψηλό ποσοστό ανεργία στη Δυτική Μακεδονία, υψηλότερο από το μέσο όρο που υπάρχει πανελληνίως. Οπότε σίγουρα το πρώτο μέλημα μιας περιφερειακής αρχής είναι να μειώσει αυτό το ποσοστό. Και αν σκεφτούμε ότι αμέσως στην επόμενη περίοδο θα αυξηθεί το ποσοστό ανεργίας, γιατί θα έχουμε και από τη ΔΕΗ μια συρρήκνωση, οπότε θα έχουμε νέους ανέργους, σίγουρα αυτό πρέπει να είναι το πρώτο μέλημά μας. Και παράλληλα και το ότι μειώνεται ο πληθυσμός και φεύγουν άνθρωποι και κυρίως νέοι άνθρωποι στο εξωτερικό και η πόλη και γενικά η περιφέρεια παρακμάζει σιγά σιγά από αυτή την άποψη, σίγουρα πρέπει να δώσουμε βάση σε αυτό. Κυρίως αυτά τα ζητήματα δηλαδή λέτε. Αρχικά ναι, ναι. Πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή. Είπατε ότι έχετε μια εμπειρία ειδικά με τον πρωτογενή τομέα. Όπως και ο επικεφαλής του συνδυασμού σας, ο κ. Κασαπίδης. Ακούμε συνέχεια και τους υποψήφιους και στην περιφέρεια και στους δήμους να δίνουν έμφαση στους αγρότες, ότι θα αναπτύξουμε το πρωτογενή τομέα, θα αναπτύξουμε το πρωτογενή τομέα. Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό, πόσο εφικτό είναι αυτό για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για να μην τρέφουμε φρούδες ελπίδες. Και πραγματικά μπορείτε να πείτε δύο-τρεις άξονες, στους οποίους μπορεί να κινηθεί μια πολιτική ενίσχυση αυτού του πρωτογενούς τομέα στη Δυτική Μακεδονία. Είναι εφικτό να δώσουμε έμφαση και να έχουμε ανάπτυξη από τον πρωτογενή τομέα. Δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και έρευνες, το λένε και πιο πολλοί πολίτες πιστεύουν στον πρωτογενή τομέα. Το θέμα είναι να γίνει μια στοχευμένη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και να χαράξουμε μια στρατηγική για το πώς πρέπει να κινηθούμε στη συνέχεια. Σίγουρα βασικό είναι να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε αγρότες, έχουμε νέους αγρότες, οι οποίοι έχουν διάθεση να παράγουν προϊόντα. Το θέμα είναι όμως να υπάρχει και η γνώση και η κατάρτιση. Και επειδή πιστεύω ότι η ποιότητα των αγροτικών προϊόντων βασίζεται πάρα πολύ στην καινοτομία. Για να εισάγουμε καινοτομίες χρειαζόμαστε κατάρτιση. Προφανώς λοιπόν από το πρώτο μέλημα που πρέπει να έχει η περιφέρεια είναι να δώσει κατάρτιση στους αγρότες. Από εκεί και πέρα, όλες αυτές οι υποδομές οι οποίες πρέπει να έρχονται προκειμένου να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο υποστηρικτικό για την παραγωγή, σίγουρα μπορούν να καλυφθούν από την περιφέρεια. Βασικό βέβαια στην περιοχή μας δεν είναι μόνο ο πρωτογενής τομέας, είναι και η μεταποίηση. Χάνουμε. Σωστά το επισημαίνετε αυτό, ναι. Χάνουμε από τη μεταποίηση. Χάνουμε δηλαδή και θέσεις εργασίας και χρήματα, γιατί η μεταποίηση δεν γίνεται κυρίως στην περιοχή μας. Άρα λοιπόν μια περιφέρεια μπορεί να υποστηρίξει τη μεταποίηση, έτσι ώστε να έχουμε και παραγωγή και μεταποίηση στην περιοχή και κατανάλωση, να καταναλώνουμε τοπικά προϊόντα και φυσικά τα επιπλέον προϊόντα να τα εξάγουμε. Και ίσως εκεί είναι ο κομβικός ρόλος που μπορεί να έχει μια περιφέρεια στην εξαγωγή και στην προώθηση των αγροτικών προϊόντων. Υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο που συζητάμε εδώ με τους υποψήφιους στην περιφέρεια και τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ο τουρισμός. Είμαστε η μόνη περιφέρεια. Και αυτό μας διαφοροποιεί δυστυχώς αισθητά που δεν έχει θάλασσα καθόλου. Υπάρχει ρεαλιστικό σχέδιο για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι έχει αυξηθεί τα τελευταία 2-3 χρόνια στο πλαίσιο της μεγάλης αύξησης της αρματόδοσης όλης της χώρας. Αλλά δεν είναι βεβαίως το σημείο αυτό που θα θέλαμε. Μπορεί όμως να γίνει κάτι τέτοιο σε μια περιφέρεια που δεν έχει θάλασσα. Σαφώς και μιλάμε για την Ελλάδα, έτσι. Σαφώς και μπορεί να γίνει. Σίγουρα δεν έχουμε υψηλά ποσοστά τουρισμού όπως άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά έχουμε περιθώριο γιατί δεν έχει κορεστεί ο τουρισμός στην περιοχή μας, οπότε έχουμε περιθώριο ανάπτυξης. Αν μιλήσουμε τώρα γενικότερα για τη Δυτική Μακεδονία, σίγουρα είναι τα Γρεβενά, είναι η Φλόρινα, είναι τα χιονοδρομικά κέντρα που σίγουρα αυτά αποτελούν πόλο έλξης τουριστών. Αλλά και για την ΠΕ Κοζάνης, αν μιλήσουμε, μπορούμε να κινηθούμε με ένα πλάνο ανάπτυξης τουριστικό. Να αξιοποιήσουμε καταρχήν και τα πολιτιστικά στοιχεία που έχουμε στην περιοχή μας, ώστε έτσι να διαμορφώσουμε ένα πλάνο τουριστικό. Θα μπορούσαμε δηλαδή να το κάνουμε και αυτό. Από εκεί και πέρα μπορούμε να έχουμε βιομηχανικό τουρισμό. Ας μην ξεχνάμε ότι σε λίγο καιρό, που θα έχουμε και μια απεξάρτηση από το λιγνίτι, τα ορυχεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν πόλο έλξης για τους ανθρώπους. Και αυτό έχει γίνει και σε κάποιες άλλες χώρες. Θα μπορούσαν δηλαδή να αξιοποιηθούν και ως κέντρα άθλησης, κέντρα ψυχαγωγίας, παράλληλα φυσικά με κάποιες άλλες κύριες δραστηριότητες. Ο τουρισμός. Η ιδέα πάντως από τη ΔΕΗ εδώ και τη σημερινή περιφερειακή έρχεται να γίνουν στούντιο, ώστε να έρθουν αστέρες του Hollywood ίσως. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό εφικτό, αλλά αν βρείτε κάποια τέτοια σχέδια, υποθέτω θα τα δείτε πάντως κι εσείς. Σίγουρα θα ενσωματώσουμε καλές πρακτικές από άλλες χώρες στον τομέα αυτών. Σίγουρα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ο πολιτισμός για να μπορέσει να αποτελέσει ένα μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή, θα πρέπει σίγουρα να αντιμετωπιστεί ολιστικά. Υπό την έννοια, έχουμε πολιτισμό, ναι, γνωρίζουμε τι έχουμε στη Δυτική Μακεδονία από πολιτισμό, τι πολιτιστική κληρονομιά έχουμε. Εγώ πιστεύω ότι αν ρωτήσουμε ανθρώπους έξω για τον πολιτισμό, ο καθένας θα μας πει από 5 πράγματα, αλλά στο σύνολο δεν γνωρίζουμε. Άρα, σίγουρα προτεραιότητα μιας περιφερειακής αρχής είναι να κάνει μια χαρτογράφηση όλων των φορέων πολιτισμού στη Δυτική Μακεδονία.
και αφού τους χαρτογραφήσει, να μπορέσει να αποτιμήσει τη δράση του κάθε φορέα. Μιλάμε για πολιτιστικούς συλλόγους, για μεμονωμένους καλλιτέχνες, η Φλόρινα έχει μεγάλη παράδοση στον πολιτισμό. Οπότε, αφού αποτιμήσουμε τη δράση όλων αυτών των φορέων και των παραγωγικών δυνάμεων, θα μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε πιο στοχευμένα, έτσι ώστε να χαράξουμε μια πολιτική εξαγωγή, να πω σε εισαγωγικά, του πολιτισμού, έτσι ώστε να τραβήξουμε και κόσμο στην περιοχή μας. Από το όσο βλέπετε, αλλά και την εμπειρία που έχετε, τουλάχιστον στον πρωτογενή τομέα, και όχι μόνο εγώ θα έλεγα, υπάρχει περιφερειακή συνείδηση σήμερα. Περιφερειακή συνείδηση Δυτικής Μακεδονίας υπάρχει. Υπάρχει. Πόσο μακριά είναι ο Κοζανίτης με το Φλωρινιώτη, με το Γρεβενιώτη, ο Καστοριανός με το Κοζανίτη? Υπάρχει περιφερειακή συνείδηση, πιστεύω. Δηλαδή, στην καθημερινότητα και στην επαφή που έχουμε με τους πολίτες, φαίνεται ότι υπάρχει περιφερειακή συνείδηση. Σαφώς υπάρχει μία άποψη ότι το κέντρο είναι η Κοζάνη και ότι πέφτει όλο το βάρος εκεί πέρα. Αλλά στην ουσία, άμα δώσουμε την έμφαση που πρέπει στο κάθε κομμάτι, νομίζω ότι υπάρχει περιφερειακή συνείδηση και αυτό πρέπει να αναδειχθεί από το έργο της Περιφερειακής Αρχής. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για την ποσόστοση των γυναικών, με αφορμή βεβαίως τη θέσπιση ποσόστοσης και στα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών. Mm. Στις δημοτικές και στις περιφερειακές ισχύει εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά δεν έχει οδηγήσει σε αύξηση της συμμετοχής των γυναικών, χωρίς να υπάρξει ποσόστοση βεβαίως, έτσι. Μικρή ίσως. Η δική σας άποψη και θέση ποια είναι? Είστε υπέρ ή κατά αυτής της ποσόστοσης? Ποσόστοση είναι τυπικά για τα δύο φύλλα, αλλά ουσιαστικά είναι ποσόστοση για τις γυναίκες. Για τις γυναίκες. Θεωρώ ότι με την αυτοδιοίκηση και γενικότερα με την πολιτική, να το πω, πρέπει να ασχολούνται άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και θέλουν να συνεισφέρουν. Γιατί όταν θέλω, σίγουρα βρίσκω τρόπους να συνεισφέρω. Άρα λοιπόν, είτε γυναίκες είναι είτε άντρες είναι, θεωρώ πως αυτό πρέπει να είναι το βασικό κριτήριο για να ασχοληθεί κάποιος με την πολιτική και όχι το θέμα του φύλου. Από εκεί και πέρα, σίγουρα υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν πλέον και επαγγελματική εμπειρία, έχουν και προσωπικότητες έντονες και είναι και γυναίκες οι οποίες αποδεικνύεται πως ασχολούνται με την πολιτική και αναλαμβάνουν και θέσεις ευθύνης. Άρα, ίσως στο πλαίσιο αυτό, και χωρίς να υπήρχε η ποσόστοση, οι γυναίκες αυτές θα είχαν τη θέση τους στα ψηφοδέλτια. Αποτέλεσε βέβαια ένα κίνητρο η ποσόστοση για κάποιες γυναίκες που δεν το παίρνουν απόφαση εύκολα να ασχοληθούν. Μια γυναίκα παίρνει περισσότερο εύκολα ή δύσκολα μία ψήφο στις περιφερειακές εκλογές? Τι πιστεύετε? Εξαρτάται. Κάποιες φορές πιο εύκολα, κάποιες φορές πιο δύσκολα. Γιατί να ψηφίσει ο δημότης, ο πολίτης της Δυτικής Μακεδονίας, μιλάμε για Δυτική Μακεδονία, περιφέρεια, Γιώργο Κασαπίδη, και αλλάζουμε πορεία, και να μην εμπιστευτεί και πάλι τον κύριο Καρπίδη ή να μην δώσει την ψήφο της κυρίας Ζημπηλιάδου? Θεωρώ ότι ο Γιώργος Κασαπίδης έχει ένα πολύ αναλυτικό πρόγραμμα σχετικά πώς πρέπει να αλλάξουμε πορεία σε αυτή την κρίσιμη εποχή, το οποίο και το επικοινωνούμε και καθημερινά με τους πολίτες. Οπότε είναι ένας λόγος για να μας προτιμήσει. Από εκεί και πέρα, έχουμε σίγουρα και ένα μέτρο σύγκρισης. Γνωρίζουμε τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια, ότι η προηγούμενη περιφερειακή αρχή υπήρξαν αποτελεσματική. Άρα, με αυτή τη λογική, για ποιο λόγο να ψηφίσει κάποιος την προηγούμενη περιφερειακή αρχή? Μπορεί να ψηφίσει η κυρία Ζημπηλιάδου, βεβαίως. Ναι, η οποία όμως έχει ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό και στελέχη του κυρίου Καρυπίδη. Θεωρείτε ότι είναι κομματικές εκλογές για την περιφέρεια? Γιατί υπάρχει επίσημη στήριξη και της Νέας Δημοκρατίας. Ήρθε εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το δικό σας συνδυασμό. Το κίνημα αλλαγής στηρίζει την κυρία Ζημπηλιάδου. Τώρα, ο κύριος Καρπίδης δηλώνει ανεξάρτητος. Χθες βεβαίως είδαμε όλοι ότι εντάξει, δεν υπάρχει κάποια ανεξαρτησία, γιατί ο κύριος Τσίπρας ήρθε εδώ ουσιαστικά και για να στηρίξει τον κύριο Καρπίδη. Και όλοι οι υπουργοί και έρχονται καθημερινά. Ουσιαστικά είναι χρησμένος από το ΣΥΡΙΖΑ, σε εισαγωγικά του χρησμένος. Χρυσή Αυγή κατεβάζει κόντου ψηφοφορία, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ανταρσία. Είναι κομματικές εκλογές της περιφέρειας. Έχουν περισσότερο κομματικό χαρακτήρα. Θεωρώ ότι στις εκλογές της περιφέρειας κυρίως πρέπει να ψηφίζουμε και να στηρίζουμε πρόσωπα. Γιατί είμαστε σε μια κοινωνία που γνωριζόμαστε μεταξύ μας, γνωρίζουμε πόσο μπορεί να προσφέρει ο καθένας και τι δυνατότητες έχει. Οπότε θεωρώ πως οι περιφερειακές εκλογές πρέπει να στηρίζονται σε πρόσωπα και όχι σε κομματικά χαρακτηριστικά. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη, στο πλαίσιο του τηλεοπτικού δελτίου συζήτησή μας, μήπως να υπάρξει κι άλλη. Άλλωστε, τώρα ξεκινάει ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος με τις απαγορεύσεις που ισχύουν κτλ. Για ποιο λόγο ζητάτε από τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης να σας εμπιστευτούν μία από τις ψήφους τους? Για ποιο λόγο να στηρίξουν ένα νέο πρόσωπο, μια νέα γυναίκα, μια νέα επιστήμονα που συμμετέχει για πρώτη φορά στα κοινά με το ψηφοδέλτιο του Γιώργου του Κασαπίδη? Για ποιο λόγο να εμπιστευτούν η Κατερίνα Δαδαμόγη? Ίσως είναι από τις πιο δύσκολες ερωτήσεις να πρέπει να μιλήσεις και από τις πιο κλασικές για τον εαυτό σου, ναι.
Θεωρώ ότι έχω τη διάθεση να προσφέρω για τον τόπο μου και τόσο οι σπουδές μου, τα μεταπτυχιακά μου και η εργασιακή μου εμπειρία και η συνεργασία μου με τον Γιώργο τον Κασαπίδη, πιστεύω ότι με βοηθάνε πάρα πολύ να συνεισφέρω και να υλοποιήσω στο πρόγραμμά του, σε μέρος του προγράμματός του. Οπότε γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι ο κόσμος πρέπει να με ψηφίσει, θα ήθελα να με ψηφίσει. Και σίγουρα από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει στον τομέα του, αλλά σίγουρα και σε άλλους τομείς που μπορεί στην πορεία να ανακαλύψει και με τους οποίους ασχοληθεί. Σίγουρα πάντως είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία, ειδικά τα όσα θα ζήσετε τις επόμενες 35 μέρες νομίζω. Πρωτόγνωρη από όλες τις πλευρές. Είναι πρωτόγνωρη η εμπειρία σίγουρα, αλλά είναι ευχάριστη εμπειρία, είναι δημιουργική. Η επαφή με τους πολίτες, η επικοινωνία σίγουρα είναι μια ανεκτίμητη εμπειρία. Εύχομαι να έχει μόνο θετικά. Να ευχηθώ καλό αγώνα, καλό κουράγιο, καλό τρέξιμο από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, εμείς να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα θέματα. Και άκουσα ενδιαφέροντα το δελτίο μας. Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα οι υποψήφοι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης και Αλέξανδρος Νικολάηδης, οι οποίοι βρέθηκαν στην Κοζάνη στο πλαίσιο της περιοδίας τους εν ώψη και των επικείμενων ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Μετά την χθεσινή πολύ θλιβερή ημέρα στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου μετά την κατάθεση της πρότασης του ευρωβουλευτή της Ελλάδας, του καθηγητή κ. Νότου Μαριά, όπου καταψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, καθώς και τους Φιλελεύθερους, για την αναγνώριση γενοκτονίας των ποντίων, νομίζω ότι καταδεικνύεται σε ένα πάρα πολύ μεγάλο τρόπο και με εμφανή τρόπο οι πολιτικές αυτή τη στιγμή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Σαν πόντιος κι εγώ θα μπορούσα να αντιδράσω με πολύ έντονο τρόπο και να αρχίσω τις κραυγές και τις αποδοκιμασίες, αλλά αυτό δεν θα το κάνω γιατί δεν μου προκαλεί έκπληξη στάση αυτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Το ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει σαν αρχή και τέλος να προστατέψει τα δικά του συμφέροντα και με επικεφαλής τον κύριο Βέμπερ από την πρώτη μέρα έδειξε τα σημάδια ότι δεν έχει καμία διάθεση ούτε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της κάθε χώρας της Ευρωζώνης παρά μόνο να επενδύσει στις νεοφιλελεύθερες οικονομικές τάσεις που θέλει και να ποντάρει σε αυτό πάνω στην Ευρώπη. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια, όπως είπε ο σύντροφός μου, ο Ολυμπιονίκης Αλέξανδρος Νικολαίδης Πόντιος, από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μιλάμε για μια μαζική σφαγή 350.000 ανθρώπων, ίσως και περισσότερων, στη Σαμσούντα, από τον Κεμάλ Πασά και τους νεότουρκους του. Η μέρα αυτή που θα μετατραπεί σε σύγχρονη θλιβερή επέτειος είναι μάλλον η χθεσινή. Και είναι χθεσινή διότι στο Ευρωκοινοβούλιο οι βουλευτές του Λαϊκού Κόμματος και ο κ. Βέμπερ, όπως είπε ο Αλέξανδρος, μαζί με τους σοσιαλιστές και τους φιλελεύθερους, καταψήφισαν την πρόταση του Μαριά, του ευρωβουλευτή Μαριά, του Έλληνα καθηγητή ευρωβουλευτή Μαριά, που δεν είναι μαζί μας. Και αυτό πραγματικά μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και ως ένα βαθμό θυμό. Δηλαδή, τι ζήταγε ο Μαριάς να ζητηθεί, να συζητηθεί και να εκδοθεί ψήφισμα για τη γενοκτονία. Ο Βέμπερ έρχεται στην Αθήνα στις 23 του μήνα με σκοπό να γενιάσει την εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Δηλαδή, ουσιαστικά, ο κύριος Βέμπερ, από τους μεγαλύτερους ανθέλνες που έχει γνωρίσει η Ευρώπη, έρχεται στην Αθήνα για να γενιάσει την προεκλογική εκστρατεία του κ. Μητσοτάκη. Κρίνεται σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στην Κοζάνη και έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με δημοσιογράφους. Απαιτείται κανείς να δηλώνει παρόν. Και όταν μου προτάθηκε από την πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, την κυρία Φόβη Γεννηματά, να είμαι υποψήφιος, απάντησα ναι για δύο ουσιαστικούς και πρωτεύοντες λόγους. Ο πρώτος είναι ότι δεν θα μπορούσα να είμαι απόν από αυτήν την μεγάλη κινητοποίηση αναγέννησης και ενδυνάμωση της δημοκρατικής παράταξης μέσω του Κινήματος Αλλαγής. Ναι. Και δεύτερον, είναι μια πρόκληση
για μένα προσωπικά οι ευρωεκλογές να διεκδικήσω την ψήφο των συμπολιτών μου για να εκπροσωπήσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα θύματα της κρίσης στη χώρα μας, αλλά και όχι μόνο στη χώρα μας. Τους ανθρώπους που βιώνουν διακρίσεις, αποκλεισμού. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα ρόλος και συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία διοργάνωσε χθες η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας. Το παρόν έδωσε και η ίδια Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη μαζί με τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας αντιστράτηγο Αριστίδη Ανδρικόπουλο. Στο κατάμεστο κοβεντάριο και παρουσία της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε χθες η πολύ πετυχημένη ημερίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα ο ρόλος και η συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία. Επρόκειτο για μια συνδιοργάνωση της ελληνικής αστυνομίας με την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας και το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Το μέτρο του πολιτισμού μιας κοινωνίας είναι και κρίνεται από το κατά πόσο αυτή η κοινωνία φροντίζει τους ανθρώπους που δεν έχουν τις ίσες ευκαιρίες να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους, τις δεξιότητές τους σε σχέση με την πλειοψηφία. Είναι και μέτρο δημοκρατίας. Η δημοκρατία χωρίς την προστασία, χωρίς τη διευκόλυνση αυτών των ανθρώπων, αν δεν πάρει μέτρα, τότε η δημοκρατία είναι ανάπηρη. Κατά συνέπεια έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο το τι κάνει η πολιτεία, που είναι το ένα σημαντικό μέρος, αλλά και πόσο ευαισθητοποιούνται και οι ίδιοι οι πολίτες. Για να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό και για να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί, θα πρέπει όλοι καταρχάς να το έχουμε συνειδητοποιήσει και να μην ξεχνιόμαστε εξαιτίας των δικών μας αναγκών. Επιτρέψτε μου καταρχήν να εκφράσω την ικανοποίησή μου και να συγχαρώ το προσωπικό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας και το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, που συνεργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της ημερίδας. Μιας ημερίδας που υλοποιείται στο πλαίσιο της δημόσιας δέσμευσης της ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας κατά την πρώτη αντίστοιχη μερίδα της 30ης Οκτωβρίου που είχε διοργανωθεί από το Αρχηγείο του Σώματος και πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών για διεύρυνση της συγκεκριμένης προσωπικής σε όλες τις γενικές περιφερειακές αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, ταξίδιο κ. Δημήτρη Σιωρέντα, για την πρόσκλησή και ως εκ τούτου για τη δυνατότητα που μου δόθηκε να βρίσκομαι σήμερα κοντά σας και να μοιράζομαι μαζί σας σκέψεις και προβληματισμούς. Ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση, η οποία έχει ως θέμα ο ρόλος και η συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία. Η ελληνική αστυνομία έχει παγιωθεί στην ευρεία κοινωνική συνείδηση ως ένας από τους βασικούς θεματοφύλακες αξιών και ιδανικών, απαλλαγμένη από κάθε είδους στερεότυπα, προκαταλήψεων και διακρίσεων. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι κυρίαρχο μέρος της αποστολής της αποτελούν η προστασία και η ασφάλεια όλων ανεξαιρέτως των πολιτών, η προάσπιση των δικαιωμάτων τους, καθώς και η διασφάλιση της απρόσκοπης διαβίωσης και της πλήρους συμμετοχής τους στην κοινωνικο-οικονομική ζωή της χώρας. Το πλαίσιο αυτό, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας με συνδιοργανωτές την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας και το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης πραγματοποιεί τη σημερινή ημερίδα. Στην εκδήλωση αυτή συμμετέχουν αξιόπιστοι ομιλητές με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση, οι οποίοι μέσα από τις ειδικές παρουσιάσεις τους θα προσπαθήσουν να αναδείξουν το θέμα. Οι εισηγητές της χθεσινής ημερίδας ήταν ο Χαράλαμπος Θεοχάρης, ταξίαρχος της ελληνικής αστυνομίας, με θέμα εισήγησης ο ρόλος της αστυνομίας για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και στην εν γέννη εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
Ο Βασίλης Κούτσιανος, πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας με θέμα εισήγησης προς βάσιμη πόλη. Ο Ευθύμιος Μπακογιάννης, δόκτωρ πολεοδόμος και κοινωνιολόγος μηχανικός, διδάσκων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με θέμα εισήγησης πολιτικές ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση στην προσβασιμότητα εμποδιζόμενων ατόμων. Και Ευγενία Νιάκα, ως συντονίστρια ειδικής αγωγής Δυτικής Μακεδονίας με θέμα εισήγησης το σχολείο ως παράγοντας διαμόρφωσης αξιών. Η ελληνική πόλη έχει ένα πολύ στενό οδικό δίκτυο και επομένως αντιλαμβανόμαστε όλοι τις δυσκολίες όταν θα πρέπει να κάνουμε έναν σχεδιασμό ο οποίος να πάρει χώρο από το αυτοκίνητο. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις είναι ότι επειδή είναι πολύ μικρό το πλάτος των ρημοτομικών γραμμών και πολύ περιορισμένο το πλάτος των πεζοδρομίων, ουσιαστικά όλη η διαμόρφωση που πρέπει να γίνει πρέπει να παρθεί σε βάρος της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να πάρουμε χώρο από το αυτοκίνητο, δηλαδή από τη στάθμευση και από την κυκλοφορία. Όταν λοιπόν αρχίζουμε και κάνουμε παρεμβάσεις οι οποίες σχετίζονται με αφαίρεση χώρων στάθμευσης αλλά και αφαίρεση από την κίνηση των αυτοκινήτων, τότε αρχίζουν τα προβλήματα στις ελληνικές πόλεις. Και αυτό γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη εξάρτηση των Ελλήνων από το αυτοκίνητό τους. Υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία λόγω του πολύ μικρού πλάτους του ρημοτομικού να μπορέσουμε να βρούμε αυτόν τον χώρο και προφανώς δεν είμαστε και όλοι μας διατεθειμένοι να παρκάρουμε αρκετά μέτρα μακριά, 300, 350, 400, έτσι ώστε να έχουμε ένα καλύτερο πεζοδρόμιο, μεγαλύτερο πεζοδρόμιο, προσβάσιμο προς τα άτομα με αναπηρία για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και αυτές τις ειδικές κατηγορίες των πολιτών μας. Έχουμε επανειλημμένως τονίσει ότι τα αστικά περιβάλλοντα στη χώρα μας δεν είναι φιλικά για τα άτομα με αναπηρία. Και όχι μόνο για τα άτομα με αναπηρία, για τα άτομα μειωμένης κινητικότητας όπως είναι οι ηλικιωμένοι, οι μητέρες με τα καροτσάκια. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι κυρίως ελεγκτικός. Είναι ένας ελεγκτικός μηχανισμός που φροντίζει, η αλήθεια είναι, με όσα μέσα διαθέτει, να διευκολύνει την κίνηση των ατόμων με αναπηρία στο αστικό περιβάλλον, να διαφυλάται τις θέσεις στάθμευσης που οφείλουν να μην είναι κατηλημμένες για άτομα με αναπηρία. Κυρίως όμως αφορά και την κουλτούρα, την πολιτισμική κουλτούρα των πολιτών. Δεν χρειάζεται να έχουμε έναν αστυνομικό ο καθένας για να προστατεύουμε και να σεβόμαστε τους συμπολίτες μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Χρειάζεται μια καλλιέργεια και μια αντίληψη πιο φιλική, πιο αλληλέγγυα προς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Κατά πόσο οι κοινωνικοί περιορισμοί, τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις αλλά και τα εμπόδια που υπάρχουν στο δημόσιο σχολείο μπορούν να αποτελέσουν ακόμη μεγαλύτερο εμπόδιο από την ίδια την αναπηρία. Με μια σειρά θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, συνεδρίασε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μετά τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί λόγω των ανεξαρτητοποιήσεων συμβουλών της παράταξης Καρυπίδη. Ας δούμε τη δήλωσε στους δημοσιογράφους αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης οικονομικών Ηλίας Κάτανας. Ακούσαμε πριν από λίγο την 19η συνεδρία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με 97 θέματα. Τα πιο σημαντικά ήταν, εγκρίναμε το αποτέλεσμα του πρώτου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας που αφορά το έργο επισκευή και συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου προς Παλαιογράτσανο Δαφνερό ως τα όρια των ΠΕ Γρεβενών, 416.000 ευρώ. Επίσης, εγκρίναμε μετά το ποσό για την κατεπίγουσα ανάγκη αποκατάσταση μεταβατικού επιχώματος στο 32ο χιλιόμετρο Φλόρνας Κοζάνης, 11.500 ευρώ. Όπως και κάποιο ποσό για την ανακατασκευή της εξωτερικής σκάλας που χρειάζεται επιδιόρθωση. Επίσης, εγκρίναμε το δεύτερο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά το έργο παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στην επαρχιακή οδό Κοζάνης Λάρισας προς Λιβαδερό, αξίας 225.000 ευρώ, όπως και το έργο αντιπλημμυρική προστασία της επαρχιακής οδού Βελβεντού Καταφύγη, 20.000 ευρώ περίπου. Τέλος, εγκρίναμε το πρακτικό αξιολόγησης προσφορών του έργου αποκατάσταση της οδού πρόσβασης προς το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης στην Καστοριά. Ακόμη ένα ενδιαφέρον βιβλίο παρουσιάστηκε χθες στην Κοζάνη. Ήταν το νέο βιβλίο του Κώστα Ακριβού με τίτλο «Γάλα Μαγνησίας». Το βιβλιοπωλείο Ιστεά του Βιβλίου, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κοζάνης και εκδόσεις Μετέχμιο διοργάνωσαν χθες την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Ακρίβου «Γάλα Μαγνησίας». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο καφέ Μπαρ Μπλε Ελάφη στην Κοζάνη. Σήμερα εδώ στο Μπλε Ελάφη θα παρουσιάσουμε το τελευταίο μου βιβλίο,
ένα μυθιστόρημα με τίτλο «Γάλα Μαγνησίας». Το βιβλίο πραγματεύεται την εφηβική ηλικία 4 νεαρών παιδιών που είναι εσόκλειστοι σε εκκλησιαστικό οικοτροφείο στο Βόλο την δεκαετία του 1970. Η δράση τοποθετείται τη διετία 1974-75. Τους βλέπουμε πώς είναι στην καθημερινότητά τους, οι μέρες και οι νύχτες τους στο οικοτροφείο, στο σχολείο. Είναι μαθητές της 5ης γυμνασίου, τότε το σχολείο ήταν εξατάξιο το γυμνάσιο. Και μέσα σε όλα αυτά, με τους νεανικούς έρωτες, τις περιπέτειες, τις ανησυχίες, τα όνειρα που κάνουν για το μέλλον, έρχεται κάποια στιγμή ένα τραγικό συμβάν που θα χαράξει και θα σημαδέψει όλη τους τη ζωή. Και αυτό το συμβάν είναι ο πνιγμός ενός συμμαθητή τους. Αυτό το γεγονός όντως είναι τραγικό και θα τους ακολουθήσει όλη τους τη ζωή. Γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε πως το δεύτερο μέρος του βιβλίου τοποθετείται το 2011. Θα τους δούμε πλέον σε μεγάλη ηλικία, ενήλικες. Έχουν περάσει την ηλικία των 50 ετών και πλέον κάποια στιγμή θα αναμετρηθούν με αυτό το σφάλμα που κάνανε στην εφηβική τους ηλικία. Για το βιβλίο μίλησαν ο συγγραφέας Μιχάλης Πιτένης και η φιλόλογος Ολυμπία Τσικαρδάνη. Σήμερα φιλοξενούμε εδώ πέρα έναν πολύ σημαντικό σύγχρονο Έλληνα συγγραφέα, τον Κώστα Ακρίβου. Και είναι ένα ευχάριστο γεγονός, γιατί εκτός από την κυκλοφορία του καινούργιου του βιβλίου, είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για την καλή λογοτεχνία. Γιατί πολλές φορές βιβλία παρουσιάζονται, βιβλία πουλούνται, αλλά θα με επιτρέψετε να πω ότι η καλή λογοτεχνία δυστυχώς δεν κυκλοφορεί σε μεγάλες ποσότητες, μεγάλο αριθμό. Το Γάλα Μαγνησίας του Κώστα Ακρίβου εντάσσεται στην κατηγορία της καλής λογοτεχνίας και είναι ένα βιβλίο το οποίο ξυπνά μνήμες σε όλους μας και μας δίνει την ευκαιρία να ανατρέξουμε στα παιδικά μας χρόνια και να δούμε και μέσα από τη δική μας φαντασία κάποια πράγματα που η μνήμη μας τα έχει αφήσει αρκετά πίσω. Είναι ένα βιβλίο που πιστεύω ότι όποιος έχει την δυνατότητα να το διαβάσει, σίγουρα θα το απολαύσει. Εκ μέρους του Συνδέσμου Φιλολόγων κλήθηκα να παρουσιάσω σήμερα μαζί με τον συνάδελφο τον κύριο Πιτένη το βιβλίο του Κώστα Ακρίβου από το Βόλο «Γάλα Μαγνησίας» και έχω τη χαρά και την τιμή να συμμετέχω στην πνευματική αυτή διαδικασία με μία διάθεση να ανασκαλίσουμε το παρελθόν, διότι το βιβλίο αυτό είναι ένα βιβλίο ενηλικίωσης και απόδοσης ευθυνών σε μία κοινωνία η οποία δεν εκπαιδεύει την νεολαία με τον τρόπο που πρέπει ώστε να μάθει να εκπαιδεύεται στην ανάληψη της ευθύνης. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό βιβλίο με λόγο αρενοπό, λιτό, πολλές φορές νοσταλγικό, των δεκαετιών 60 και 70. Θυμίζει αμαρτίες του παρελθόντος, πολιτικής και θρησκευτικής εξουσίας και μέσα από την ανάγνωσή του, σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης, μπορεί κανείς να βρει πολλά στοιχεία που σήμερα συναντούμε σε φαινόμενα κοινωνικά τα οποία μαστίζουν την σύγχρονη εποχή της κρίσης και της παρακμής. Ο Χρήστος Μαργαρίτης θα μας πει για τον καιρό της αυριανής ημέρας στη Δυτική Μακεδονία. Συννεφιά με πιθανότητα να σημειωθούν βροχοπτώσεις κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπει για αύριο 5η 18 Απριλίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στον όμο Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στον όμο Καστοριάς από 7 έως 15, στον όμο Γρεβενών από 6 έως 15 και στον όμο Φλόρινας από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το βράδυ νοδελτιοδήσεων από το Top Channel. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τετάρτης. Καλή σας νύχτα.